Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Τρόικα και σήμερα από τις 12, αν και αργήσαμε να πούμε λίγο στο στούντιο, εντάξει είμαστε και τέταρτο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στέργιος Αναστασιάδης, Κρίστατος Τσαλτίδης, καλησπέρα. Καλησπέρα Στέργιο, καλησπέρα. Και κάποια στιγμή, Θεού θέλοντος και Κυρίου επιτρέποντος, μπορεί να έχουμε και τον Κώστα που έχει δουλειά σήμερα με την ομάδα. Ναι, κάνει προπόνηση για αύριο. Κάνουν προπόνηση. Εντάξει. Θα μιλήσουμε σήμερα και για μπάσκετ. Δεν το κάναμε τις προηγούμενες μέρες. Σωστά νομίζω, Χρήσανθε. Ναι, εντάξει, είχε αλλά, πολλά πράγματα. Σήμερα εντάξει, θα αφιερώσουμε ένα κομμάτι της εκπομπής. Ξεκινάει αυτό το πολύπαθο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Όχι με 8 ομάδες όπως τη Volley League. Άλλη τραγωδία. Α, τουλάχιστον. Εντάξει, θα μπορούσαν να τα πράγματα και χειρότερα. Θα έχουμε, Χρήσανθε, 4-5 παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Και όχι 3, ας πούμε. Να είναι 6 ομάδες, γιατί κάπου εκεί πάει η δουλειά. Αυτό μέχρι στιγμής έχουμε αρκετά νέα, αλλά το Λαύριο που πέρασε τον Άρη στα κρούσματα, αν και ομάδα μπάσκετ, δηλαδή με λιγότερους αθλητές, αυτό εννοώ, αν και ομάδα μπάσκετ, δεν θα αγωνιστεί. 11 κρούσματα το Λαύριο μας πέρασε. Κανονίστε. Θα δούμε βέβαια. Μεγάλη τα δύο και όχι, δεν θέλουμε. Αν και, εντάξει, αν ξεκινήσουμε από αυτό, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν τα τεστ, τα επαναληπτικά για όσους ήταν αρνητικοί την Τρίτη και ελπίζουν στον Άρη ότι δεν θα δούμε άλλα κρούσματα. Μέχρι τώρα ξέραμε ακριβώς τι γίνεται, δηλαδή τι συμβαίνει στη μία περίπτωση, τι συμβαίνει στην άλλη. Τώρα αν παρουσιαστούν και άλλα κρούσματα δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Ευελπιστώ και ελπίζω ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα για να μπορέσει η ομάδα να επιστρέψει έστω και εν μέρη σε μια κανονικότητα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα υπάρχει και ο φόβος, υπάρχουν και 7 απουσίες παικτών, μέχρι στιγμής, αλλά εντάξει, είχε ένα μεγάλο ρόστερ ο Άρης φέτος με 31 ποδοσφαιριστές και σε ένα βαθμό καλύπτεται το συγκεκριμένο γεγονός. Τώρα αν παρουσιαστούν άλλα 4-5 κρούσματα δεν ξέρω πόσο διαχειρίσιμο θα είναι αυτό και τι προβλέπετε κιόλας, δηλαδή αν έχεις 10-11 κρούσματα σε παίκτες και τα λοιπά, 15 στην ομάδα, δεν ξέρω αν θα παίξεις τα επόμενα παιχνίδια ή αν θα μείνεις 2 εβδομάδες συνολικά σε καραντίνα, δηλαδή μπεις σε μια τέτοια διαδικασία από το ΝΕΟΔΗ για να αναβληθούν τα παιχνίδια σου και να επιστρέψεις μετά από ένα διάστημα. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, είναι πρωτόγνωρα νομίζω πράγματα για όλους μας. Θα τα δούμε από και στη συνέχεια, μπαίνει η Θεσσαλονίκη σε ένα νέο mood. Από σήμερα, ναι. Από αύριο. Από αύριο στις 6 το πρωί. Ναι. Εντάξει, λίγο πολύ έχουμε μπει όλοι. Δηλαδή με τις μάσκες κυκλοφορούμε, με αυτά. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι πρέπει να υπάρχουν μέτρα για να φορέσουν τη μάσκα τους ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα νομίζω ότι λίγο πολύ θα μπούμε όλοι και θα αρχίσουν να παίρνουν και πρόστιμα και τέτοια. Κάποια στιγμή θα τη φορέσουν όλοι τη μάσκα. Για δικό τους πρώτα καλό, αλλά και τον διπλανό τους και των οικογενειών τους. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακό πια να φορέσεις μια μάσκα, ακόμα και αν δεν το πιστεύεις. Δηλαδή, ακόμα και αν θεωρείς ότι δεν είναι ένα μέτρο το οποίο σε προστατεύει ή προστατεύει τον διπλανό σου, όσο μπορεί να νοιάζει για τον διπλανό σου. Εντάξει, φοράς μια μασκούλα και περπατάς στον δρόμο. Δεν είναι κάτι το φοβερό και το τρομερό, κοίταξε, που έχει κάποια επίπτωση. Δεν ξέρω αν προστατεύει 100%, αλλά σίγουρα προστατεύει περισσότερο από το να μην φοράς. Δηλαδή, ξεκινάμε από τα σωστά. Εντάξει. Έτσι είναι. Έτσι όπως το λες. Καταλαβαίνω ότι είναι ζώρικο. Δηλαδή, και εγώ ανεβάζω πίεση όταν τη φοράω στο σούπερ μάρκετ πάνω από 5 λεπτά. Δεν μπορώ, αρχίζω και ειδωρίζω και τσαρτίζομαι και μου φταίνε όλα. Μου φταίει η γιαγιά που μπαίνει μπροστά μου. Και... Εντάξει, αλλά είναι κάποιες καταστάσεις που πρέπει να τις βιώσουμε, να τις συνηθίσουμε. Μέχρι πότε δεν ξέρω, Χρήσανθε, αρχίζει και με εκνευρίζει αυτό επίσης το θέμα. Ναι. Ότι δεν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας να πεις ότι μέχρι το Μάρτιο, ρε φίλε, θα μετράμε, θα σπάμε χτένες όπως κάνουν στη φυλακή, ας πούμε. Θα είναι δούμε λίγο τώρα με τα εμβόλια, με αυτά, με κάτι θεραπείες, με κάτι φάρμακα που βγαίνουν. Με διάφορα τέτοια ζητήματα. Εντάξει, ελπίζουμε ότι θα λήξει το. Πάντως είναι πιο εύκολο τώρα με τη μάσκα από ότι ήταν πριν ένα μήνα λόγω θερμοκρασιών. Έτσι. Τώρα πιο εύκολα τη φοράς. Σε σχέση με πριν ένα μήνα που είχε και ζέστη. Καλά, δεν κάνει και πολύ όμως τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Ωραία, σε κανένα δεκαήμερο θα τη φοράμε. Θα τα δούμε και αυτά. Φυσικά θα επικεντρωθούμε αρκετά στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Τα κατάφερε πάλι ο ΠΑΟΚ. Βρήκε τον τρόπο να τα καταφέρει. Και έτσι ο απολογισμός
στα τελευταία 13 μάτς πλέον σε ομίλους του Europa League είναι μία νίκη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, 5 ισοπαλίες και 7 ήττες. Δηλαδή είναι πραγματικά ασύλληπτο αν το σκεφτείς και δεν το απομονώσεις μόνο στο εκθεσινό παιχνίδι. Εντάξει, υπάρχει έντονος προβληματισμός από μία μερίδα του κόσμου, δικαιολογημένος ο προβληματισμός. Υπάρχει έντονη τσατίλα από άλλους, και αυτό δικαιολογημένο κατά την άποψή μου. Εντάξει, υπάρχει πολλή κριτική, υπάρχουν πολλά ερωτήματα που είναι αναπάντητα και δεν ξέρω πόσοι έχουν απομείνει από αγώνα σε αγώνα που παραμένουν αισιόδοξοι στο μότο ότι εντάξει παιδιά, υπομονή και όλα θα γίνουν. Εντάξει, το λέγαμε και χθες, Χρήσανθε, ότι η δουλειά μας είναι να κρίνουμε αυτά που βλέπουμε. Εντάξει. Ασφαλώς και θέλουμε όλοι να πηγαίνουν οι ομάδες μας από το καλό στο καλύτερο, αλλά δεν έχω ούτε την κρυστάλλινη σφαίρα, ούτε μασάω φύλλα Δάφνη, ας που δεν μου αρέσει και η Δάφνη. Εντάξει, για να δω τι θα γίνει στο μέλλον. Αν ήξερα ότι η ομάδα αυτή θα αρχίζει να προκόβει από τον Δεκέμβριο και μετά, θα το μετέφερα και στον κόσμο. Τέλος πάντων, είναι πολλά θέματα του ΠΑΟΚ, δεν είναι το θέμα έτσι απλό να το προσεγγίσει κανείς. Θα το κάνουμε μια απόπειρα μετά το διάλειμμα των 12.30. Πάντως η Γρανάδα κέρδισε μέσα στην Αϊτχόβεν, νομίζω περιπλέκτα πράγματα στον όμιλο, ή τουλάχιστον δείχνει ότι δεν είναι η Γρανάδα εύκολος αντίπαλος, ή τουλάχιστον είναι εισάξιος με την Αϊτχόβεν. Εντάξει, και με βάση τα αποτελέσματα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πλέον είναι τρίτο φαβορή για την κατάσταση στον πέμπτο όμιλο. Θεωρείς ότι κατά κάποιο τρόπο σε αποπροσανατόλισε οι προκρίσεις, οι πρώτες, υπό ποια έννοια το λέω, όχι βέβαια δεν έπρεπε να έρθουν, με την έννοια ότι υπερεκτιμήθηκε σε ένα βαθμό το υπάρχον υλικό και παράλληλα έφυγαν ποδοσφαιριστές και ενδεχομένως δεν έχουν αντικατασταθεί στο επακρό, αν θέλεις, σε κάποιες θέσεις, νομίζω ειδικά για το εξάρι, το λέγατε κι εσείς πάρα πολύ. Εκεί που έπρεπε να έρθουν, ας πούμε, δύο ποδοσφαιριστές, ήρθε μόνο ένας. Εκεί που έπρεπε να έρθει ένας ακόμα δίπλα στον Πέλκα, έφυγε ο Πέλκας, ήρθε ο Αυστριακός που και χθες σκόραρε. Έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τόσο γεμάτο ρόστερ για τρεις διοργανώσεις. Δεν ξέρω την άποψή σου, και αν όντως θεωρείς και εσύ ότι υπήρξε μια αποδιοργάνωση. Από αυτό το μικρόφωνο, Χρήσανθε, δύο μέρες μετά το μάτς με την Μπενφίκα, είπα το εξής. Δεν μπορώ να είμαι σούπερ αισιόδοξο και να πετάω στα σύννεφα. Εντάξει, επιλέξει το είπα σχεδόν. Γιατί θυμάμαι πολύ καλά ότι πέρσι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πολύ δυνατά με τον Άγιαξ, ανεξάρτητα αν δεν είχε πρόκριση. Αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω εγώ αν αποσανατολίστηκε η ομάδα ή οτιδήποτε άλλο, η υπερεκτίμηση τη δυνατότητα του Φερέρα και οι ποδοσφαιριστές. Αλλά για όσου δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ μετά το ματ με την Μπενφίκα έχει δύο νίκες σε 8 ματ. Ναι. Ίσως δεν έχουν συλλάβει πολύ τον απολογισμό, εντάξει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτές οι με τη Λάρισα 1-0 και τον Όφη. Πολύ, πολύ δύσκολες νίκες. Και οι δύο. Δηλαδή θα μπορούσαν και τα δύο μάτς να έχουν στραβώσει. Εύκολα. Ναι. Η Λάρισα γιατί έκανε μία ευκαιρία στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και δύο στις καθυστερήσεις του δευτέρου. Και ο Όφη μέχρι να γίνει το 2-0 είχε 18 τελικές και τελικές καλές. Όχι σαν θα του πάω χθες. Γιατί γίνεται κουβέντα ότι παιδιά 19 τελικές, αλλά αν είναι στο μάτς Χρήσανθε, εγώ δεν θυμάμαι πάνω από μία μεγάλη επέμβαση του Φαμπιάνο. Είσαι ίσα, νομίζω ότι... Έπαινε σουτ από τα 30 μέτρα και δεν είναι προϊόν αυτής της φάσης μιας οργανωμένης επίθεσης, γιατί αν είναι ο αντίπαλος ταμπουρωμένος στην περιοχή του, είναι το μόνο εύκολο να πάρει την μπάλα κάποιος χαφ και από τα 30 μέτρα να τραβήξει ένα σουτ. Ευκαιρίες ο δεν έκανε πολλές. Δεν ήταν Το τέταρτο της Ομόνιας νομίζω ότι ήταν η πιο μεγάλη έτσι, ευκαιρία στο παιχνίδι που έχασε μετά το 1-1. Ναι, και νωρίτερα στο 43, αν θυμάμαι καλά, ο Παπουλής σημαδεύει εξωτερικά δίκτυα. Στο 43. Ναι, που κέρδισε δύο... Και να τελειώσει η ζενή τελετία του εμίχρονο. Ναι, που κέρδισε εκείνη τις κόντρες και μπήκε από τα αριστερά. Θα τα πιάσουμε όλα στη συνέχεια. Είναι πραγματικά πράγματα που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, βλέποντας τον γκολ, το πρώτο, το μοναδικό της Ομόνιας, 5-6 φορές χθες το βράδυ. Εντάξει, είναι ένας παίκτης της Ομόνιας, χρήζεται μέσα σε 5 παίκτες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ναι, αλλά είναι ο μόνος που κινείται προς την μπάλα. Οι άλλοι έχουν σταματήσει. Είναι απλωμένη από δεξιά προς τα αριστερά και ένας παίκτης της Ομόνιας. Και καταφέρει ο ΠΑΟΚ να δεχτεί γκολ. Να σου πω κάτι. Είναι ασύλληπτο για μένα. Δεν είναι πρώτη φορά που ο Φερέιρα ξεφωνίζει τους παίκτες.
Δεν τον θυμάμαι άλλη φορά. Δηλαδή, ακόμα και σαν επιτυχία αποτελέσματα κτλ. Δεν είχε πει ότι κοιμόντουσαν και τους είπα να τρέχουν και τέτοια. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που. Δεν ξέρω αν θα το βάλεις να ακούσουμε και, όχι, και μην, λίγο αργότερα. Μην μου το κάνεις. Όχι, ξανά. Συγγνώμη. Εντάξει. Ναι, αλλά είναι η πρώτη φορά που επιτύχεται. Στον Κωνσταντίνο, λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ότι με έχουν κουράσει και οι δηλώσεις του Φερέιρα. Δεν βρίσκω κάποιο νόημα. Και το είπα αυτό, Χρήσανθε, στη flash interview. Δηλαδή, πόσο μάλλον μετά το τέλος της κανονικής συνέντευξης, όπου μεταξύ άλλων είπε ο Φερέιρα, γιατί προφανώς έτσι το νιώθει, ότι είναι επιτυχία που είμαστε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ωραία. Οπότε ας τελειώσει ο ΠΑΟΚ με δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. Επιτυχία ήταν και αυτό, αφού μπήκε η ομάδα στο μήλος του Europa League. Οκ, okay, δεν τρέχει και τίποτα. Και μεταξύ άλλων, θα θυμηθώ ένα προς ένα μετά το διάλειμμα. Εντάξει, είπε το εξής, ας πούμε, απίστευτο. Ότι μας λείπει ο κόσμος μας και όπως βλέπετε και στα, σε όλη την Ευρώπη, ο φιλοξενούμενος παίρνει πολλές φορές σε σπουδαίο αποτέλεσμα σε μία έδρα που παίζει χωρίς κόσμο. Είναι σωστό αυτό, εντάξει, το βλέπουμε. Ναι, αλλά. Εντάξει, χάνει ένα κομμάτι της δύναμης της έδρας. Και ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας, ούτε το Βόλο κέρδισε, ούτε την ΑΕΚ κέρδισε, ούτε την Κράσνο. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, μια ζωή θα είναι ο χαμένος. Κοροναγράμματα. Δηλαδή και στην Τούμπα είμαστε χαμένοι, αλλά και εκτός είμαστε χαμένοι γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε ένα διπλό. Δεν είναι τα πράγματα. Ξαναλέω, όσο μιλάει ο Φερέιρα, το έχω τσεκάρει πάρα πολλές φορές, όσο μιλάει και είναι υποπίεση και μιλάει και το ανοίγει και το ανοίγει, πέφτει σε αντιφάσεις. Δεν. Και η δηλώση είναι το τελευταίο, εντάξει. Δηλαδή το να έχει ομάδα αποτελέσματα και ο άνθρωπος να μην το έχει, ρε παιδί μου, να μην είναι τόσο επικοινωνιακός όπως ο Λουτσέσκου ή άλλοι προπονητές, δεν είναι κακό. Okay. Άλλωστε δεν έχει και 50 χρόνια στους πάγκους ο άνθρωπος να πεις ότι έχει μάθει και έχει την τριβή, οπότε και οι δηλώσεις του είναι πιο στοχευμένες. Αλλά νομίζω ότι και οι δηλώσεις είναι δείγμα ότι δεν κάπου στο μυαλό του τα έχει μπερδέψει ο Φερέιρα. Και νιώθει, ξέρεις ποιο είναι το κακό, ότι νιώθει πάρα πολύ καλά ή τουλάχιστον αυτό βγάζει και λέει ότι παιδιά, εγώ πέτυχα το στόχο να μπει η ομάδα σε ομίλους. Αυτό μου είπανε, γιατί η ομάδα έχει προβλήματα οικονομικά με το financial fair play, θέλει έσοδα κτλ. Εγώ σας έβαλα. Μη μου λέτε και πολλά τώρα και θα κάνετε λίγο υπομονή και κάποια στιγμή μπορεί και να δούμε κάτι άλλο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, και χθες πάλι λάθη στο κοουτσάρισμα για ακόμα μία φορά. Πάλι ο αντίπαλος να κάνει ευκαιρίες, πάλι ο ΠΑΟΚ να τρέχει, πάλι να μπερδεύεται και πάλι να κάνει γκέλα. Και δεν ξέρω αν θα είναι. Σίγουρα δεν θα είναι τελευταία, αλλά δεν ξέρω αυτή η ομάδα πώς μπορεί να διορθωθεί. Θα το ξαναπώ, Χρήστανθε, άλλη μία φορά. Δεν ξέρω αν εσύ που δουλεύεις απ' έξω όσο μπορείς να είσαι αντικειμενικός, γιατί δεν είσαι με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ να κρατηθώ από κάπου, από το Φερέιρα και να πω ναι ρε φίλε, είναι αυτά τα κομμάτια λάθος, αλλά αυτό το γίνεται πολύ σωστή δουλειά στην ομάδα, κρατάμε το σωστό, μπράβο στο Φερέιρα και πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει τέτοιο κομμάτι για μένα. Όντως. Δεν μου έχει δείξει 1,5 χρόνο, δεν μου έχει δείξει ότι μπορεί να είναι ο άνθρωπος που θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε επιτυχίες. Και πρόσεξε, δεν μπορώ να πω εγώ ότι είναι κακός προπονητής. Το έχουμε δει σε όλες τις ομάδες, σε όλα τα αθλήματα, όλα τα χρόνια, όλες τις δεκαετίες, ότι πολλοί προπονητές δεν κολλάνε με μία ομάδα. Τι να κάνουμε. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό, να μην κολλάει ο άνθρωπος με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να πάει πάλι πίσω στην Πράγκα ή να πάει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνα και να κάνει παπάδες. Γιατί, συγγνώμη, στην Πράγκα τι έκανε δηλαδή, για να καταλάβω. Τι έκανε στην Πράγκα. Εντάξει, έστησε μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ καλό ποδόσφαιρο και πολύ καλά αποτελέσματα που ήταν ένα επίπεδο κάτω από τους τρεις μεγάλους της Πορτογαλίας. Πόρτο, Sporting και Μπενφίκα. Και έκανε. Σε επίπεδο πρωταθλητισμού τι έκανε. Δεν μπόρεσε, εντάξει, τώρα δεν μπόρεσε. Είναι διαφορετικό να σου πω κάτι. Να σπάσει την τριάδα, εντάξει. Το ότι μπορούν κάποιοι προπονητές οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη λογική και ένα συγκεκριμένο τρόπο και σε μια ομάδα η οποία είναι μόνιμα τέταρτη και δεν την πει κανένας τίποτα αν χάσει από την Πόρτο ή την Μπενφίκα και μπορούν και παρουσιάζουν ένα καλό σύνολο και παίζουν ένα ωραίο ποδόσφαιρο και μια στο τόσο κερδίζουν και την Μπενφίκα και την Πόρτο, δεν σημαίνει ότι μπορούν σε μια ομάδα με απαιτήσεις, με πίεση, με μίντια, με κόσμο, με όλα αυτά που πολλές φορές λειτουργούν και ανάποδα, όπως λειτουργούν θετικά το να έχεις όλα αυτά που προανέφερα, λειτουργούν και ανάποδα σε περίοδο κρίσης. Δεν σημαίνει ότι αυτός μπορεί να τα απεξέλθει. Ο κάθε τέτοιος προπονητής. Νομίζω ότι ο Φερέιρας τέτοιος προπονητής και είναι άλλο η Πορτογαλία και είναι άλλο η Ελλάδα. Είναι τελείως διαφορετικές οι καταστάσεις που βιώνει ένας προπονητής στην Πορτογαλία και τελείως διαφορετικές οι καταστάσεις που βιώνει στην ΑΕΚ. Είδαμε και χθες, επειδή μιλάμε για την Πράγκα, έτσι, είδαμε και τι έκανε η Πράγκα χθες στην ΑΕΚ.
Δηλαδή μια ομάδα η οποία, οκ, okay, είναι η τριτοτέταρτη της Πορτογαλίας. Και έριξε στην τρίτη της Ελλάδος πέρυσι, αλλά σε πολύ καλό momentum υποτίθεται, έτσι, με αποκλεισμό Βόλτσμπουργκ και τα λοιπά και αεκάρα και δεν συμμαζεύεται, και έριξε τρία χαλαρά. Χαλαρά τα έριξε κιόλας. Εντάξει, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στις 5:30. Ας το πάρουμε σωστά, παρότι ξεκινήσαμε και τέταρτο, για να τα αναλύσουμε τα θέματα ένα προς ένα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, την δισογραφία που έχει, και για το πρωτάθλημα μπάσκετ που ξεκινάει, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και εκεί, να έχουμε μαζί μας και τον Μπάρι λίγο αργότερα. Λοιπόν, δώστε βάση. Ρίτσι Καζίνο. Αυτό πήγα να πω. Δώστε βάση, γιατί στο Ρίτσι Καζίνο τα τυχερά εφτάρια έχουν δώσει τη θέση τους ένα απίστευτο παιχνίδι, το Wingo, μια νέα αριθμομανία. Ολοκένουγες κληρώσεις Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στον κορυφαίο τόπο διασκέδασης της πόλης μας και όχι μόνο. Χαρίζουν κέρδη που φτάνουν τα 30.000 ευρώ. Κληρώσεις, είπα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 12.30 και στις 1.30 το βράδυ. Οπότε μπαίνετε στο καζίνο, παίρνετε τους λαχνούς συμμετοχής, δεν τους πετάτε, ούτε τους ξεχνάτε στην τσέπη, και όταν γίνει κλήρωση δώστε λίγο βάση, γιατί μπορείτε να κερδίσετε εσείς 5.000 ευρώ. Μετρητά, ανακλήρωση, όλα αυτά στο Ρίτσι Καζίνο και το Wingo, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και μαζί μας την πρώτη ώρα, όπως κάθε μέρα, ο Μαρμαρίδης, μια 100% ελληνική επιχείρηση. Μαρμαρίδης.gr, βλέπετε online τις πολύ μεγάλες προσφορές που υπάρχουν κάθε εβδομάδα για να επιπλώσετε το σπίτι σας, το γραφείο σας, το εξοχικό σας και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Ενημερώνεστε για το νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Υπάρχουν και φυσικά καταστήματα στο κέντρο της πόλης και εκτός της πόλης. Η μεγάλη έκθεση βγαίνοντας από Θεσσαλονίκη, πηγαίνοντας προς Καβάλα δεξιά, δίπλα στο Τιτάν. Εντάξει, όλα αυτά στο Μαρμαρίδι για να πιάσουν τόπο τα χρήματά σας και να πάρετε πολύ ποιοτικά έπιπλα σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Αυτά για την πρώτη, για το πρώτο μισάωρο ως εισαγωγή. Εντάξει, επανερχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια για να πιάσουμε τα θέματα ένα προς ένα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο στην Τρόικα. Με Χρήσανθο Τσαλτίδη, νομίζω το λύσαμε το θέμα του μικροφόνου. Χρήσανθε, για λίγο. Ένα-δύο. Εντάξει, τώρα. Εντάξει. Είχαμε και μήνυμα από φίλο, είχε κάτι θεματάκια. Το λύσαμε στο διάλειμμα. Μια χαρά. Θέλει νέες προκλήσεις και προσκλήσεις, Στέργιο, μάλλον. Ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Υπάρχει ένα θέμα με τον Μάτος. Εντάξει, τι έγινε πάλι με τον Μάτος. Θα το διαβάσετε και αναλυτικά στο ΠΑΟ 24. Σε λίγα λεπτάκια. Μαλώσαμε πάλι? Όχι, δεν μαλώσαμε. Δεν υπάρχουν τέτοια στην ομάδα. Όλοι μια χαρά είμαστε. Όλα είναι κακοήθειες, ότι ο ένας βρίζει, ο άλλος είναι κλικαδόρος, ο άλλος δεν κάνει προπόνηση κτλ. Οι δημοσιογράφοι, όχι, όχι, δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι. Έχει δώσει και ο ΠΑΟ χώρο, Χρήσανθε. Όχι. Στους γκρινιάριδες. Εγώ λέω, αυτά τα κάνουν οι δημοσιογράφοι, ρε φίλε. Ενώ δεν υπάρχει τίποτα, οι δημοσιογράφοι τα βγάζουν το μυαλό τους. Αυτό λέω. Έτσι δεν γίνεται πάντα. Και οι δημοσιογράφοι το μυαλό τους, και οπαδοί από το μυαλό τους, και όλα από το μυαλό μας τα βγάζουμε. Μες. Εντάξει. Εντάξει, απλώς... τουλάχιστον τη ΣΑΕΚ έγινε σε live μετάδοση. Ναι. Εγώ θα πω ότι και ο ΠΑΟΚ έχει δώσει σαν οργανισμός χώρο για σενάρια, εικασίες, αναθεματισμούς αυτό το τελευταίο τρίμηνο. Έχει δώσει και ο ΠΑΟΚ λαβές. Καλά, εντάξει. Ναι. Όπως και να το κάνουμε. Εντάξει. Σημαίνει, ναι. Ξαναλέω, θα υπάρξει τώρα στα επόμενα λεπτά αναλυτικό ρεπορτάζ από το ΠΑΟ 24. Η ουσία είναι ότι ο Λέο Μάτος μίλησε χθες με τον Ιβάν Σαββίδη και τον ενημέρωσε ότι έχει πρόταση από την Βάσκο Νταγκάμα. Οπα. Θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του ο Βραζιλιάνος. Προφανώς και η επιθυμία του έχει να κάνει με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πατέρας του, και το θέμα θα έχει εξέλιξη κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας. Σαυριανής, θα το δούμε πάντως τις επόμενες ώρες. Εντάξει, προς το παρόν μείναμε στην ενημέρωση ότι, πρόεδρε, αυτό και αυτό, έχω πρόταση από την πατρίδα μου, από τη Βάσκο, πες μου τι μπορούμε να κάνουμε, αν θες να μείνω, αν θες να φύγω, οπότε περιμένουμε. Δεν είναι επικό είναι αυτό, Στέργιο. Ρε φίλε, ήταν 1,5 μήνα έξω, 2 πόσο ήτανε. Γίνεται όλο το πατερντί, επιστρέφει σε ένα παιχνίδι, 2 παιχνίδια παίζει και τώρα ξαναφυγεί. Δηλαδή, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι, εντάξει, υπάρχει και το προσωπικό πάντα, τα προσωπικά θέματα του καθενός, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργη η λειτουργία του ΠΑΟΚ φέτος. Δεν υπήρχε αυτό τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν το είχατε αυτό το πράγμα.
είναι το ένα πίσω από το άλλο που συμβαίνουν και δείχνει έναν τρόπο λειτουργίας πολύ περίεργο και πολύ, δεν ξέρω αν είναι λέξη ερασιτεχνικός, γιατί όντως υπάρχουν πολλά επαγγελματικά στελέχη και τα λοιπά. Κοίταξε, ξεκινώντας από την ιστορία με τα ιατρικά δελτία, δηλαδή από εκεί ξεκίνησε να σκάνει το ένα θέμα μετά το άλλο, το ξεκίνημα ήταν ερασιτεχνικό, δηλαδή εκεί, εντάξει, ναι, εντάξει, ξεκίνησε από αυτό, αλλά και στα υπόλοιπα θέματα οι αντιδράσεις του ΠΑΟΚ, τα αντανακλαστικά του, το πώς λειτουργήσε, ανεξάρτητα σε πολλά κομμάτια είχε δίκιο ή άδικο, δεν το εξετάζουμε αυτό. Εμείς εξετάζουμε τώρα που μιλάμε τον τρόπο αντιμετώπισης από τον ΠΑΟΚ. Ήτανε, δεν θα πω χειρότερος δυνατός, ήτανε κακός πολύ. Πολύ κακός. Να μην τα ξαναπιάσουμε τώρα, Χρήστα, το θέμα του Μαωρίσιο. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά μήπως το ξανασκέφτηκες αφού δεν έχεις και ομάδα. Το θέμα του Μάτος, φύγε, αλλά όχι τελικά, θα μείνεις, δεν ξέρω αν θα ξαναφύγει σήμερα. Ή το θέμα του Μίσιτς, ποιο άλλο θέμα. Είναι πολλά, έχουν μαζευτεί πολλά. Καλά, το θέμα του Αντρέ, εντάξει, είναι πραγματικά για σεμινάριο. Εντάξει, και φυσικά το έλεγα και χθες, εγώ χάρηκα που γύρισε ο Αντρέ στην ομάδα, γιατί όντως πιστεύω ότι μπορεί να δώσει ποιοτικές λύσεις στο χορτάρι, ανεξάρτητα από τι από όλο μπορεί να προσφέρει μέσα από διτήρια. Είναι ένας παίκτης με προσωπικότητα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά το πώς το χειρίστηκε ο ΠΑΟΚ, εντάξει, για μένα είναι λάθος. Εντάξει, κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα, ούτε καν αν λέγεται Αντελίνο Βιερίνια. Κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα. Okay, ο ΠΑΟΚ σωστά πρότεινε 1 εκατομμύριο στον Αντρέ το περσινό καλοκαίρι. Πολύ σωστά, κατά την άποψή μου, έριξε την πρόταση μετά στις 450.000, αλλά εγώ θα περίμενα από τον ΠΑΟΚ Χρήσανθε, με το δικό μου το φτωχό το μυαλό, να πει: Αντρέ, έχεις να το σκεφτείς μία εβδομάδα. Η ομάδα ανεβαίνει προετοιμασία. Θα χαρούμε πολύ να είσαι μαζί μας. Αν δεν απαντήσεις, θα υπάρξει ανακοίνωση για το αντίο. Δεν αφήνεις ένα θέμα 3 μήνες να σέρνεται. Και πάλι να δίνεις λαβή για σχόλια και να ακούγονται απίστευτα πράγματα. Όχι, είναι ο Κλικαδόρος. Όχι, χαλάει τα αποδυτήρια. Όχι, ότι είναι φραγκοφωνιάς ο Βιερίνια. Ξαφνικά, είναι κακός χαρακτήρας. Γιατί οι άχρηστοι της ΠΑΕ τον έχουν ακόμα στο site. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Τι θα γίνει με το Βιερίνια. 3 μήνες να σέρνετε ένα θέμα, εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Για παίκτη που είναι να αποχωρήσει και τελικά επιστρέφει. Εντάξει, οι ομάδες δεν λειτουργούν έτσι. Η πρόταση είναι αυτή. Τη δέχεσαι, Χρήσανθε. Δεν τη δέχεσαι. Ευχαριστούμε πολύ, τι να κάνουμε. Πάμε. Ξέρουμε ποσό που συμφώνησαν τώρα. Δεν έχω μάθει το. Δεν έχει ακουστεί γι' αυτό. Όχι. Δεν νομίζω να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Είμαστε. Έτσι γνωρίζω, είπες... δεν είμαι σίγουρος, το ξαναλέω. Γι' αυτό που είπες για το Μάτος, φίλος μου στέλνει και ένα δημοσίευμα που υπάρχει στη Βραζιλία. Στο footballinterior.com. Ναι. Ότι τον θέλουν και ότι το συζητάνε και ότι έχει κάνει πρόταση κτλ. Και εκεί είναι, είναι προπονητής ο Ρικάρδο Σαπίντο πήγε. Άρα το ξέρει πολύ καλά. Μάλιστα. Καλώς παίκτη ο Μάτος. Θέλει να πάρει το Μάτος, λέει το δημοσίευμα, και τον Γκουστάβο Τόρες που αγωνίζει στην Κολομβία. Ναι. Και έχουν μεταγραφική περίοδο μέχρι τις 9 Νοεμβρίου. Ναι. Άρα θεωρητικά μπορούν να το κάνουν. Όχι, και πρακτικά μπορούν να το κάνουν, όχι μόνο θεωρητικά. Εφόσον ο ΠΑΟΚ δώσει το OK. Ανοίγω παρέθεση και την κλείνω αμέσως. Παίκτη της Ξάνθης, ο φίλος ο Καπνίδης. Ναι, ο Αντώνης. Πήγε τελευταία μέρα. 28χρονος επιθετικός, ο Αντώνης Καπνίδης. Ο ΑΟΚ Ξάνθη πάει να ανακοινώνει τη συνεργασία της κτλ. Έχει αγωνιστεί τον Άρη για 4 χρόνια. Τη Δόξα Δράμα, τον Αγροτικό Αστέρα, Αναγέννηση Γιαννητσών, τον Εργοτέλη και την Καβάλα. Αντώνη, καλώς ήρθες στην Ξάνθη. Καλή επιτυχία. Κύπρο ήταν την τελευταία σεζόν. Δεν είχε ομάδα, είχε μείνει ελεύθερος. Αν είναι γράφει, όπως... εκτός από τον Διγενία Κρήτα Μόρφου. Ναι, στην Κύπρο ήταν. Και όπως και ο Κλάους και ο Γλύκος και τα λοιπά, το πήγαν μέχρι την τελευταία μέρα. Αλλά νομίζω ότι εντάξει. Είναι... Κοίταξε τώρα. Η Ξάνθη προτίμησε να πάρει τον Αντώνη από το να πάρει τον Κλάους. Λέει κάτι κι αυτό για την πορεία που είχε ο Κλάους τα τελευταία χρόνια. Εσύ ποιο θα έπαιρνες τον Κλάους, θα έπαιρνες εσύ. Τον Καπνίδη. Αυτό λέω, τον Καπνίδη θα έπαιρνες. Με 1000 χέρια δηλαδή, εντάξει. Έτσι. Και το κρίνουμε. Αυτό που πρέπει να κάθε φορά να διευκρινίζω, γιατί υπάρχουν και μερικοί που θα νομίζουν ότι. Τέλος πάντων, θα σταματήσουν να το κάνουν σιγά σιγά.
Αλλά η πορεία του Κλάους από τη μέρα που έφυγε από τον ΠΑΟΚ είναι πραγματικά ολοένα και χειρότερη. Εντάξει. Και στο Ισραήλ, όπου έβαλε ένα γκολ σε 25 εμφανίσεις και μάλιστα γκολ που δεν έδωσε καν βαθμό στην ομάδα του. Αν θυμάμαι καλά, απλά μείωσε σε 2-1 στο τέλος. Στον Μπας Γιάννενα δεν ήταν τόσο κακός, αλλά όταν έχεις 2 γκολ σε ένα πρωτάθλημα και είσαι επιθετικός, δεν μπορεί να το θεωρήσει και παράσημο. Έμεινε και ένα χρόνο εκτός. Εντάξει, μακάρι στην ομάδα της Θεσσαλίας, το λέγαμε και χθες, να κάνει έτσι ένα restart και να τελειώσει αξιοπρεπώς την καριέρα του. Και αυτό είναι ένα θέμα που αν το πιάσει κάποιος, είναι πολύ διδακτικό και αυτό για τον Στέφανο. Και πραγματικά νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος το προσεγγίζει έτσι με μια στεναχώρια, ότι πραγματικά θα μπορούσε να είναι άλλη η καριέρα του Κλάους. Φίλος του Άρη, θυμάται αυτό που είχε πει ο Κλάους στο τελευταίο παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης που είχε παίξει, ότι θα κάνουμε πολλά χρόνια να ξαναρθούμε και τα λοιπά. Λέει όντως, γιατί αυτός θα παίζει στη Β' Εθνική και ο Άρης στην Α. Εντάξει, είναι και μερικές φορές και οι παίκτες πρέπει να προσέχουν το τι σημειώνουν. Ναι, ο φίλος ο Θανάσης, ανάποδα το είπε αυτός. Και ο Κλάους, εντάξει, έπεσε λίγο μέσα σε αυτό που είπε. Ναι, αλλά δεν είπε κάτι άσχετο. Αυτός. Εκτέθηκε με το καλημέρα. Επιβεβαιώθηκε ο Στέφανος. Απλά θα πρέπει ένας επαγγελματίας που δώσει στην άποψή μου να είναι πιο προσεκτικός σε αυτά τα ζητήματα, γιατί εντάξει, η μπάλα γυρίζει. Και ο φίλος ο Θανάσης μου λέει: Στέργιο, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Εγώ την έχω κλείσει πάντως, παιδιά, εδώ στο στούντιο. Όχι, για το Μάτος. Α, δεν ξέρω. Κοίταξε, εκδές σκεφτόμουν το εξής, ότι εκεί που ο ΠΑΟΚ με την Κράσνονταρ δεν είχε ούτε έναν δεξιό fullback και έπαιξε ο Κρέσπο, εκθέσει είχε διαθέσιμους τέσσερις. Εντάξει, άστον ο Αγγέ που λόγω των συνθηκών κόπηκε χθες από την 23. Εντάξει. Αλλά από το 0 φτάσαμε στο Ροντρίγκο Σοάρες 1, στο Λέο Μάτος 2, στο Λευτέρη Λίρατζη 3, στο Νουαγκέ 4. Άλλο απίστευτο κι αυτό. Ναι. Είναι λίγο μια πολύ απότομη αύξηση των δεξιών fullback. Να σου πω την αλήθεια, τη δική μου άποψη, δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη του όλου θέματος. Τώρα βγήκε το θέμα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα αποχωρήσει ο Μάτος. Ναι. Θα αποχωρήσει. Νομίζω ότι το θέλει και ο ίδιος. Δηλαδή, πέρα από το οικογενειακό θέμα του πατέρα του, που προφανώς υπάρχει θέμα. Εντάξει, δεν έχω ακούσει κάτι, ούτε έχω μάθει που να αναιρεί αυτό το πράγμα και να μου πει κάποιος ότι λέει ψέματα, όλα είναι καλά. Υπάρχει πρόβλημα να το λύσει και ο Μάτος, φυσικά ο πατέρας του. Αλλά νομίζω ότι και ο Μάτος δεν αισθάνεται καλά από πέρσι. Φαίνεται, νομίζω. Εντάξει. Και ένας παίκτης ακόμα που δεν έχει κολλήσει με τον προπονητή. Κοίταξε, νομίζω ότι και αυτό συμβιβάστηκε σε ένα βαθμό για να παραμείνει στην ομάδα, γιατί δεν έβρισκε κάτι για να φύγει. Τώρα που με το που του έκατσε η πρόταση, εντάξει, βέβαια, ξέρεις, όταν συμβαίνουν αυτά εκτίθονται όλα αυτά τα ζητήματα και τα θέματα περί αγάπης, φανέλας σε όλες τις ομάδες που προσαρμόζονται στην καθημερινότητα και στο σήμερα. Γιατί πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες και τα λοιπά, εκεί που φιλούσαν το σήμα, ο Βέλεθ παράδειγμα στον Άρη, μετά από μια εβδομάδα, γεια σας, συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό. Πήγε στον Παναθηναϊκό, δεν ήρθα για τα λεφτά στον Παναθηναϊκό, ήρθα για το project. Και για το ένα και το άλλο έφυγε το project. Ο ποδοσφαιριστής έτσι είναι. Πολλές φορές ο κόσμος θα πρέπει να το αντιληφθεί και να το καταλάβει αυτό. Και να μην μένει στην προσωπολατρεία, πρέπει να αντιληφθεί ότι ο επαγγελματίας στις περισσότερες των περιπτώσεων, okay, υπάρχουν και εξαιρέσεις, θα κοιτάξει το συμφέρον του, θα κοιτάξει την τσέπη του, θα κοιτάξει μια καλύτερη πρόταση, θα κοιτάξει ένα καλύτερο περιβάλλον και το πώς νιώθει ο ίδιος, όπως το κάνει ο κάθε εργαζόμενος, έτσι. Ο κόσμος δένεται πολλές φορές υπέρμετρα με ποδοσφαιριστές και όταν αποχωρούν ξεσπά κατά αυτό που μένουν πίσω. Εντάξει, θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Κοίταξε, Χρήστατε, λέγεται συχνά ότι είσαι επαγγελματίας και πρέπει να δίνεις τα πάντα ακόμα και δεν αγωνίζεσαι και να είσαι στην προπόνηση σωστός και όλα αυτά κτλ. Ακόμα και δεν είσαι από την επιλογή του προπονητή σου. Αλλά εγώ νομίζω ότι το θέμα του Μάτος, ο Αμπέλ Φερέιρα δεν το διαχειρίστηκε σωστά, γιατί δεν είχε δίπλα στο Μάτος και έναν εισάξιο ποδοσφαιριστή και να πει: OK, δεν έγινε και τίποτα. Εγώ θεωρώ το Μάτος τον καλύτερο δεξιό μπακ που είναι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Και επειδή ήμασταν και στην προετοιμασία, εντάξει,
Μου έχει μείνει αξέχαστο το ότι δοκιμάστηκε ακόμα και ο Μπαλογιάννης, δεξίμπαχαφ και μετά ο Μάτος. Mm. Δηλαδή, μόνο που δεν είπε ο Φερέιρα να μου κάνει νεύμα εμένα, θες να πεις λίγο να, αν μπορούμε να. Εντάξει. Ή να πει το Σταύρο που το κατέχει πιο πολύ το τόπι. Σταύρο, έλα λίγο να παίξεις τη θέση και μετά, αν δεν κάνεις, θα φωνάξουμε το Μάτος. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν το χειρίστηκε σωστά. Μάλλον και ο ΠΑΟΚ, ο Αμπέλ Φερέιρα. Και το έχω ξαναπεί συνειδητά ή υποσυνείδητα, εγώ θεωρώ, εντάξει. Δεν είμαι ούτε φίλος του Φερέιρα, ούτε πίνουμε καφέ μαζί και τα αναλύουμε διεξοδικά. Εγώ νομίζω ότι αν μπορούσε ο Φερέιρα να απομακρύνει με τη μία όλους τους περσινούς παίκτες, που βρήκε δηλαδή στον ΠΑΟΚ, θα το έκανε. Νομίζω υποσυνειδητά ή συνειδητά σκέφτεται ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές του Λουτσέσκου δεν με έχουν στηρίξει όσο έπρεπε. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν έρχονται άλλοι στη θέση τους. Αυτό είναι το ζητούμενο, το να αλλάξεις τους παίκτες. Αυτό είναι θέμα. Τους άλλαξες σχεδόν όλους. Το ζητούμενο είναι να τους αντικαθιστάς. Ο Νινού ακόμα περιμένουμε. Μακάρι να μην περιμένουμε πολύ. Εντάξει, για τον νεαρό Γεωργιανό που ξέραμε την πρώτη στιγμή ότι θα είναι δύσκολο, μια και είναι ένα παιδί 21 ετών. Πρώτη φορά βγαίνει από τη Γεωργία. Δεν είναι εύκολο, οκ. Okay. Θα περιμένουμε τον Νινούα. Αυτό που γίνεται με τον Περέιρα, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Γιατί περίμενα από τον Νορβηγό, ο οποίος επίσης είναι 21, αλλά ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι από μικρή οι Σκανδιναβοί είναι επαγγελματίες. Δεν έχουν δηλαδή θέματα προσαρμογής το 95% αυτών. Εντάξει, από μικρή μαθαίνουν αγγλικά που τα μιλάνε καλύτερα και από τους Άγγλους σε Σουηδία, Δανία, Νορβηγία κτλ. Εγώ περίμενα να είναι ένας παίκτης που θα βοηθήσει από τώρα. Και ανταυτού είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Οπότε θα περιμένουμε και για τον Περέιρα, φυσικά που δεν είδε, λέω ότι το παιδί είναι άχρηστος ή ποιος τον έφερε. Εντάξει, απλώς μέχρι στιγμής δεν έχει πολύ λογική αυτή η κίνηση και κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια εάν χτύπα ξύλο πάθει κάτι ο Γιαννούλης. Okay, ο Ουαγκέ προφανώς και ήρθε ανέτοιμος γιατί είχε να παίξει από τον Μάρτιο όταν διακόπηκε το πρωτάθλημα στην Γαλλία. Εντάξει, το παιδί ήταν και άτυχο με τον κορονοϊό, μπορούμε να το πούμε, καθώς χθες γι' αυτό το λόγο κόπηκε. Και από το να λέμε ό,τι να είναι, καλό είναι να λέμε και την αλήθεια. Βέβαια το προστατεύσαμε όσο φύλαμε και ο ΠΑΟ και εμείς, αλλά εχθές δεν είχε έρθει ένα έγγραφο πιστοποίησης από την UEFA για παίκτες που έχουν περάσει τον COVID και γι' αυτό το λόγο κόπηκε ο Αγγέ από την 23α, αλλιώς θα ήταν μέσα στις επιλογές. Αλλά και ο Αγγέ με την εικόνα αυτή δείχνει ότι θα χρειαστεί ακόμα ένα μήνα, ενάμιση, για να αρχίζει να παίζει αυτό που περιμένει ο ΠΑΟ από αυτόν. Ο Τσόλακ και εχθές. Εγώ νομίζω ότι είναι καλός επιθετικός, αλλά είναι υπερβολικά φορτωμένος με άγχος να σκοράρει, να πανηγυρίσει, να αρχίσει να κάνει απόσβεση. Και εχθές, ειδικά η ευκαιρία που χάνει στο 5, δεν υπάρχει δικαιολογία για ένα επιθετικό της κλάσης του Τσόλακ. Ωραία, παραμένει άσφερος. Μέσα σε όλα αυτά, τουλάχιστον ο Μουρκ δείχνει ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να ανταποκριθεί. Μαζί με τον Σβάμπ, με τον δεύτερο να θέλει στήριγμα. Δηλαδή. Και εχθές ο Εσίτη, χωρίς να είναι χρήσιμο, ήταν κακός. Το έλεγα και στη μετάδοση. Δεν ξέρω αν είναι στο μάτσο ολόκληρο, αν έχεις άποψη για τον Εσίτη. Δεν ήταν κακός ο Εσίτη. Δηλαδή, δεν τον λες παραφωνία στον ΠΑΟΚ του πρώτου μηχρόνου. Οι υπόλοιποι πετούσαν και ο Εσίτη. Άλλη. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορώ αυτό να παίρνω δύο πράγματα από ένα ποδοσφαιριστή. Ναι. Εντάξει, δηλαδή. Εγώ να πω βέβαια ότι με την ομάδα που έπαιζε χθες. Εντάξει, ένας, εδώ εντάξει, μπαίνουν σε συγκρίσεις τώρα. Ένας μου λέει φάνηκε διαφορά Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Παίζοντας με την Ομόνοια. Και ο πιο εντριγκαδόρος μου λέει: δεν ακούω το Στέργιο να φωνάζει για το πέναλτι υπέρ της Ομόνοιας. Δύσκολη φάση. Αλλά εντάξει, είναι πέναλτι στο 76. Που δεν εγώ αυτό που έλεγα χθες από το ξεκίνημα, το λέγαμε και μαζί τις προηγούμενες ημέρες, είναι ανεπίτρεπτο να μην υπάρχει VAR στους ομίλους του Europa League. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Για λόγους οικονομίας, λιγότερους διαιτητές, λιγότερους ανθρώπους, για το ότι υπάρχουν ομάδες που δεν είναι και πολύ προηγμένες, άρα δεν υπάρχουν στις εγκαταστάσεις τους VAR. Πραγματικά δεν ξέρω το λόγο γιατί η UEFA έχει έτσι τόσο υποβαθμισμένο το Europa League σε σχέση με το Champions League. Εντάξει, ασφαλώς και δεν είναι οι ίδιες οργανώσεις, αλλά VAR ελευθερία είναι ένα VAR. Ναι. Εντάξει, γιατί είναι μάτς υψηλών απαιτήσεων, εντάξει, και τα περισσότερα είναι με ομάδες που, οκ. Okay, και ενδιαφέρον έχει και πολλά παίζονται και αρκετά είναι και τα χρήματα, όχι τόσο στο Champions League, αλλά βάλε μου ένα VAR. Εντάξει. Δικαίωση Αλέξη Κουγιά. Η Super League την Τρίτη κάνει συμβούλιο για να ζητήσει μέτρα στήριξη από την κυβέρνηση. Είδες. Ναι. Κάτι ήξερε ο Αλέξης. Αυτά είναι πρώτος. Την Τρίτη υπάρχει λοιπόν
έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης βέβαια, μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των ΠΑΕ μελών του συνεταιρισμού προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Είναι το κύριο θέμα. Και το δεύτερο θέμα είναι το αγαπημένο διάφορα. Εντάξει, είναι και αυτό ένα ζήτημα στέργιο. Δηλαδή, φτάσαμε Νοέμβριο, οι ομάδες δεν περιμένανε θα φτάσουμε μέχρι εδώ χωρίς κόσμο κτλ. Ή έστω περιμένουν θα φτάσουμε μέχρι εδώ, αλλά από εδώ και πέρα θα ανοίξει. Θα ανοίξουν τα γήπεδα. Είναι ζήτημα και αυτό σημαντικό. Ο καθένας για τους λόγους του. Τα συμβόλαια, τα financial fair play. Δηλαδή, okay, λες να πληρώνεις τις εφορίες, το ένα, το άλλο, αλλά χωρίς έσοδα. Πώς θα γίνει? Είναι ένα θέμα. Είναι ένα υπάρτο, ζήτημα. Είναι ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα. Επιστρέφοντας λίγο σε αυτό που λέγαμε για το Μάτος, όπως διαβάζω στο ΠΑΟΚ 24, είναι αυτό που σας είπα επιγραμματικά, ότι υπήρξε επικοινωνία χθες μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Λέο Μάτος. Τον ενημέρωσε ο Βραζιλιάνος ότι έχει πρόταση από την Βάσκο Νταγκάμα και ότι θα ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του για να είναι και κοντά στον πατέρα του, εάν δεν έχει πρόβλημα ο Ιβάν Σαββίδης. Εντάξει, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χρήσαν θα είναι κάτι παραπάνω από καλές όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, και δεν είναι μυστικό ότι και ο Μάτος και ο Μαωρίσιο είναι από τα αγαπημένα παιδιά του Ιβάν, και γι' αυτό δικαιολογεί εν μέρει αυτό που βγήκε προς τα έξω από το Ρέμπε, ότι επειδή δεν είχε ομάδα ο Μαωρίσιο, τον προσέγγισε ο ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα αν αυτό δεν είναι σοβαρή ποδοσφαιρική προσέγγιση. Εντάξει, αλλά δεν είναι και ένας παπάς και μισός και δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Εντάξει, έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση και με τον Ολμάτος και με τον Μαωρίσιο ο Βιερίνια. Δεν ξέρω, ο Σαββίδης, ο Ιβάν, δεν ξέρω τώρα αν οι σχέσεις του είναι το ίδιο καλές με τον Μαωρίσιο, που δεν πιστεύω να χάλασαν, επειδή πήγε στο Παναθηναϊκό, αλλά με τον Λέο Μάτος οι σχέσεις του είναι πάρα πολύ καλές. Έγινε λοιπόν μια κουβέντα μεταξύ των δύο αντρών. Του είπε ο Μάτος ότι θα ήθελε να πάει στην Βάσκο Νταγκάμα, έχει και πρόταση. Και ζήτησε από τον Ιβάν Σαββίδη να πάρει την απόφαση. Άρα το θέμα είναι στα χέρια του μεγαλομετόχου και μέσα στην σημερινή ημέρα πιθανότατα θα υπάρξει και εξέλιξη για να δούμε εάν θα συνεχίσει ο Λέο Μάτος ή αυτή τη φορά θα αποχαιρετήσει οριστικά τον δικέφαλο και θα επιστρέψει στην πατρίδα του για τα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Νομίζω, Χρήστα, ότι έχει τουλάχιστον άλλα 3-4 χρόνια καριέρας ο Μάτος, παρότι είναι 34. Καλός παίκτης. Βλέπω τώρα εδώ μου στέλνουν και διαλόγους που έχει ο Μάτος με οπαδούς της Βάσκο Νταγκάμα στο... Δεν ξέρω ποια πλατφόρμα είναι αυτή. Νομίζω ότι είναι το Instagram, αν το καταλαβαίνω σωστά, που λέει ότι έρχομαι. Τους λέει έρχομαι. Ναι. Θα στείλω και το link, να το δεις και εσύ. Είναι αυτό που σου είπα και νωρίτερα. Η αίσθησή μου είναι ότι θα αποχωρήσει. Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρξει παραμονή του Μάτους. Εντάξει, ενός παιδιού που πραγματικά μαζί με άλλα συνέδεσαν τα ονόματά τους με πολύ μεγάλες επιτυχίες και σίγουρα είτε αποχωρήσει τώρα που είναι το πιθανότερο, είτε τον Δεκέμβριο είτε το χρόνο καλοκαίρι, η παρουσία του θα είναι σούπερ επιτυχημένη. Εντάξει, κανείς δεν μπορεί να προσάψει τίποτα στο Λέο Μάτος. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει, ήταν τα βασικά στελέχη μαζί με Σάχοφ, με Κάνιας, με Μαωρίσιο, με Βαρέλα, με Κρέσπο, με Μπίσεσβαρ, με όλους αυτούς τους παίκτες που χάρισαν στον ΠΑΟΚ 4 τίτλους και οδήγησαν ένα σύστημα να τους κλέψει έναν πέμπτο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία με τον Μάτος. Πάντως, ποσοτικά ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα, μιας και υπάρχει ο Ροντρίγκο Σουάρες, έκανε χθες την επανεμφάνισή του, δεν ήταν άσχημος ο Βραζιλιάνος. Υπάρχει ο Λίρατζης που ενεργοποιήθηκε και πάλι ενώ ήταν εκτός κάδρου, και υπάρχει και ο Ουαγκέ και υπάρχει ο Βιερίνη από χθες, που μπορεί να παίξει κάλλιστα και τη θέση του δεξιού μπαχάφ όταν μπει στις προπονήσεις από σήμερα. Λογικά κάνει τα τεστ, κάνει εργομετρικά και σιγά σιγά αρχίσει να καλύπτει το χαμένο έδαφος. Ποσοτικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά ποιοτικά δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ το Μάτος ακόμα και τώρα τον καλύτερο δεξί μπαχάφ που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Πρέπει να υπερσημειώσουμε ότι φέτος πηγαίνουν πολύ καλά οι συμπολίτες αναφορικά με τον επαγγελματικό σχεδιασμό τους. Εντάχει, λέω τα δεδομένα. Μίσιτς, ένα Μίσιτς, δύο Μάτος, τρία Μπίσεσβαρ, τέσσερα Βιερίνια, πέντε Μαωρίσιο, έξι μείνανε χωρίς επιθετικό στο κρισιμότερο παιχνίδι της ιστορίας τους, εφτά ιατρικά δελτία. Αν μου διέφυγε κάτι, παρακαλώ συμπληρώστε ελεύθερα στον αέρα της πόλης. Μας διέφυγε κάτι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτά είναι. Ο φίλος ο Κώστας στέλνει: ας το κλείσουν το μαγαζί και ας σταματήσουν να συμπεριφέρονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα, γιατί το τέλος δεν θα είναι καλό.
φίλος του ΠΑΟΚ, ο Κώστας. Εντάξει, και ο Αλέξανδρος, αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Κλάους Κρίσανθε, ο Κλάους το είπε μετά το μάτς που έτρωγαν ξύλο μένοντας ατιμόρατοι από το φίλο του στον Κομίνη. Εκείνη τη μέρα, αν θυμάται, ο Κρίσανθος, ο ευεργέτης του, ο Κομίνης. Κομίνης, ρε φίλε. Διαβάζω το όνομά του και πραγματικά έχω στο μυαλό μου χίλιες σκέψεις. Ευεργέτης με ποια έννοια? Τους χάρισε τρεις καραμπινάτες κόκκινες και τελικά έβγαλε τον Κάτσε. Έχει μια δόση αλήθεια, Κρίσανθε, μην το πιάσουμε όμως το θέμα. Εντάξει, άστο, περασμένα. Εδώ έχουμε θέματα για τις ομάδες μας άλλα. Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα παιχνίδια αυτό, που το, τα έχει δεν έχω κουράγιο. Είναι μια δύσκολη ημέρα για μένα. Κοιμήθηκα από τα νεύρα μου 4 ώρα το πρωί, δηλαδή. Ωραία. Εντάξει. εγώ θα πω ότι έχει δίκιο σε μεγάλο βαθμό ο φίλος ο Αλέξανδρος. Εσύ μπορεί να πει ότι έχει άδικο, δεν ήταν έτσι, και να το κλείσουμε εκεί. Αν έχει να πει κάτι. Εγώ το μόνο που θα πω, δεν θα πω τίποτα για αυτό που στέλνει ο Αλέξανδρος, θα πω ότι. Η δήλωση του Κλάους εμπεριείχε αρκετό οπαδισμό και από εκεί και έπειτα τώρα και αυτό που έστειλε ο Αριανός, γιατί από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα, επίσης είναι ένα οπαδικό στοιχείο το οποίο ικανοποιεί τον Αριανό η πορεία του Κλάους μετά τη φυγή του από τον ΠΑΟΚ. Τον ικανοποιεί γιατί έβγαλε έκτρα οπαδισμό κατά του Άρη και το έχει πληρώσει την καριέρα του στην πορεία. Αλλά το θέμα μας δεν είναι. Αλλά πλήρωσε όχι τον οπαδισμό που έβγαλε. Όχι, εντάξει, ναι, κατάλαβα πολλές, ναι. Όταν λέω πλήρωσε, δεν εννοώ ότι λόγω του ότι αυτό που είπε πήγε η καριέρα του εκεί που πήγε. Εννοώ ότι ικανοποιεί τον Αριανό ότι απέτυχε, ρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος είπε το σεξ και βία, είπε τα τέτοια, είπε τέλος πάντων είχε πάει απέναντι από τον Άρη σε οπαδικό επίπεδο. Γιατί να σου πω κάτι, έχεις δει κανένα Αριανό να λέει κάτι για το Βιερίνια? Ο τρόπος, λέω δύο αρχηγούς του ΠΑΟΚ, έτσι, αρχηγός ο ένας, αρχηγός και ο άλλος. Δες τη συμπεριφορά του και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε ο ένας και πώς λειτουργεί και ο άλλος. Αυτό είναι που λες πολλές φορές, γιατί τα βάζεις με αυτόν ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί κάποιος να πει κάτι για το Βιερίνια. Να σου πω για άλλο παίκτη, για το Μίσιτς. Να σου πω, ακόμα και για τον Μάτος, το μόνο που θα πεις είναι ότι έβαζε αγκώνες του, ρε παιδί μου. Δεν θα πεις ότι δεν σεβάστηκε τον αντίπαλο ή οτιδήποτε άλλο. Για μένα ο σεβασμός του αντιπάλου είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, είτε πρόκειται για τη δική μου την ομάδα, είτε πρόκειται για την άλλη την ομάδα. Και στο τέλος της ημέρας ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση στην πορεία. Λοιπόν, δώσε τώρα και εσύ βάση, Χρήστα, γιατί στο Ρίτσι Καζίνο συμβαίνουν ωραία πράγματα κάθε μέρα, αλλά ειδικά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με το νέο μεγάλο παιχνίδι, το Wingo, το Ρίτσι Καζίνο υπόσχεται διαστημικά κέρδη. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 12.30 και στις 1.30 να δώσετε βάση στους λαχνούς σας που θα πάρετε με την είσοδο στο καζίνο, γιατί μπορείτε να κερδίσετε 5.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Να πας, ρε φίλε, να περάσεις καλά, περάσεις την ώρα σου ευχάριστα, να πας και στο εστιατόρια, πραγματικά το φαγητό είναι διαστημικό και εκεί. Συμφωνείς, φαντάζομαι. Εντάξει. Και να φύγεις με 5.000 ευρώ με μετρητά, με μία απλή κλήρωση. Γι' αυτό λέμε, μην πετάτε τους λαχνούς σας, εκτός αν είστε απόγονος του Ωνάσιο. Οπότε κάνετε το ό,τι θέλετε. Τα 5.000 ευρώ είναι σαν τα δικά μας τα 5 ευρώ. Λοιπόν, Wingo, στο Ρίζεσαι Καζίνο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και 12.30 κλήρωση και 1.5 συνολικά 30.000 ευρώ μοιράζει κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το Ρίζεσαι Καζίνο, που έχουμε πει τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας, είναι απόλυτα ασφαλές και ειδικός χώρος για τους καπνιστές. Δεν κάνει καλό το κάπνισμα, Χρήσανθε, το λέω στον εαυτό μου. Αλήθεια. Εντάξει, όσοι καπνίζουμε, καλό είναι να το κόψουμε σιγά σιγά. Απλώς όσοι δυστυχώς καπνίζουμε, είναι δύσκολο να μπεις σε καζίνο και να μην καπνίζεις. Εντάξει, το καταλαβαίνεις και εσύ, φαντάζομαι, παρότι δεν καπνίζεις. Γι' αυτό φροντίζει και το Ρίτσι Καζίνο για όσους ακόμα καπνίζουν και έχουν στο μυαλό τους να το κόψουν κάποια στιγμή. Γιατί αυτό το μήνυμα πρέπει να περνάμε και για οικονομικούς λόγους και για λόγους υγείας κυρίως. Γιατί πολλά βλέπουμε σε καθημερινή βάση δυστυχώς στο περιβάλλον. Γύρω μας. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τον Χρήσανθο. Θα δούμε αν θα βάλουμε τώρα στην κουβέντα μας τον Κώστα. Θα κάνουμε ένα meeting με τον Χρήσανθο στο διάλειμμα ή αν το βάλουμε μαζί με τον Μπάρι στο φινάλε. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4. Ας το βάλουμε για να μας πει για τα αγωνιστικά τα βραιανά. Μόλις τελειώσεις εσύ από το παιχνίδι, τα χθεσινά του παιχνιδιού. Ναι, εγώ χρειάζομαι ακόμα 5 λεπτά το πολύ. Εντάξει, ωραία. Δεν θα μακρηγορήσω παραπάνω. Θα πάμε και στην επόμενη μέρα. Διάλειμμα λοιπόν, μένετε στο Λίμπερο 107,4 σε 2 λεπτάκια. Και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στέργιος Αναστασιάδης, Χρήστος Τσαλτίδης και Κώστας Κούσης. Τον ξαναπάρουμε. Τον Κώστα Κούση. Εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει, θα τον έχουμε πάλι σε λίγα λεπτάκια. Λοιπόν, μου υπενθύμησε φίλος μου, Χρήσανθε, ναι.
το μήνυμα του Μάτος αφού υπήρξε η συμφωνία να επιστρέψει ενεργό στο ρόστερ. Ναι. Εντάξει, έχει το ενδιαφέρον του γιατί το είχα ξεχάσει πραγματικά. Λέει μεταξύ άλλων, είμαι πολύ ευγνώμων στην οικογένεια Σαββίδη, τους διευθύνοντες και τεχνικούς συμβούλους για την ευκαιρία που μου δίνουν να μείνω στον ΠΑΟΚ. Μετά από μερικές συζητήσεις πήρα την απόφαση να μείνω και να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΠΑΟΚ. Από τη γενιά πρωταθλητών που έφτασε τον Ιούνιο του 2016, ήμουν ο πρώτος που υπέγραψε στον ΠΑΟΚ και θα δώσω το αίμα μου ώστε να είμαι ο τελευταίος που θα φύγει. Ωραία. Αυτό είναι, αυτό είναι έτσι ένα δείγμα ότι οι ποδοσφαιριστές καμιά φορά, εντάξει, πάνω στον ενθουσιασμό ή πάνω στην προσπάθειά τους να γίνουν πιο αρεστοί στον κόσμο, να δικαιολογήσουν πράγματα, καμιά φορά λένε πράγματα που δεν τα εννοούν, εντάξει. Γι' αυτό λέμε συνεχώς ότι τα κλαμπ είναι πάνω απ' όλα, αρκεί να λειτουργούν και έτσι και οι ομάδες και να μην στέκονται σε ονόματα παραπάνω από ό,τι αξίζει ο καθένας, εντάξει. Αυτό δεν ανέριξε την άποψή μου για τον Λέο, αυτά που λέγαμε νωρίτερα, να μην τα παραλάβω, αλλά σίγουρα είναι ένα στίγμα κι αυτό. Ότι κάτι δεν πάει καλά φέτος στην ομάδα. Ο Ιντρικαδόρος 3 λέει είναι μαλωμένος με το Βιερίνια. Ναι. Και επειδή γυρίζει τώρα, κατάλαβες, γυρίζει ο Βιερίνια, φεύγει αυτός. Εντάξει. Πολλά μπορούν να λέει ο καθένας και πολλά ακούγονται. Για να το κλείσουμε, Κρίστα, να πάμε, ναι, και στο μπάσκετ, να ξανακαλέσουμε τον Κώστα. Λέω το εξής. Η ομάδα έχει πρόβλημα. Εντάξει, και αγωνιστικό και γύρω-γύρω και οργανωτικό, από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν εξελίσσονται βάσει της λογικής σε πάρα πολλά θέματα. Νωρίτερα σε αυτά που έλεγα με επικεφαλής, ξέχασα να αναφέρω την ιστορία με το Μίσιτς, που και αυτή είναι πολύ διδακτική για το πώς δεν πρέπει να λειτουργείς, όχι πώς πρέπει να λειτουργείς. Ο Φερέιρα μπορεί να επικαλεστεί ο άνθρωπος ότι, παιδιά, εγώ ζήτησα ένα εξάρι γιατί ο Εσίτη δεν μπορεί να μου δώσει αυτό που θέλω να πετύχω, και εκεί έχει δίκιο ο Φερέιρα. Η εξήγηση του Ρέμπε ήταν ότι μίλησα με τον προπονητή και του έδωσα να καταλάβει τους λόγους που δεν πήραμε αμυντικό χαφ. Οκ, αν το κατάλαβε ο Φερέιρα και είναι καλυμμένος, η ομάδα πάντως έχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι όμως μόνο το θέμα του εξαριού. Εντάξει, εγώ έχω εκφράσει πολλάκις τις αντιρρήσεις μου και για τον περσινό μονόπατο τρόπο ανάπτυξης του ΠΑΟΚ, με αυτό το τρίκ που ποτέ δεν το κατάλαβα, να γίνεται ο Γιαννούλης μόνο εξτρέμ και να γίνεται τριάδα πίσω στην άμυνα. Δεν κατάλαβα ποτέ τη σκοπιμότητα αυτού του πράγματος, αφού δεν συνέβαινε το αντίθετο και το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Οπότε ο αντίπαλος να μην ξέρει ποιος ανέβει από τους δύο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ το έκανε μόνο από την αριστερή πλευρά, με τα γνωστά αποτελέσματα, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια, που ο αντίπαλος είχε την ποιότητα και τις δυνάμεις να περιορίσει τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει πρόβλημα στην ανάπτυξη. Δεν μπορώ εγώ να βλέπω τον Ίγκασον να κάνει τη μία σέντρα μετά την άλλη ή το Βαρέλα. Άντε ο Μιχαηλίδης έχει και ένα αριστερό πόδι που το λες πολύ ανώτερο από το μέσο όρο που έχουν οι στόπερ. Αλλά να βλέπω τον Ίγκασον να παίρνει την μπάλα, να την κουβαλάει, να κάνει σέντρα. Το Βαρέλα να κάνει το ίδιο. Να σημαδεύουν όλοι το Γιαννούλη που έκανε και χθες 70 κούρσες. Κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να έχει την ίδια απόδοση και παραμένει ανοιχτό το θέμα της αποχώρησής του, της πώλησής του μάλλον. Εγώ νομίζω ότι κυριαρχεί πολύ στο μυαλό του Γιαννούλη. Δύσκολα θα παραμείνει ο Γιαννούλης μετά τον Γενάρη στον ΠΑΟΚ. Εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εντάξει, τραβούσαν τα μαλλιά τους όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ χθες, όταν πάνω που ξύπνησε η ομάδα, η οποία κοιμόταν σύμφωνα με τον Αμπέλ, βγάζει με τη μία Μουρκ και Ζίφκοβιτς. Δεν το κατάλαβε, χρήσανε άνθρωπος. Και σωστά έγινε η ερώτηση από συνάδελφο, ήταν σε θέση να βγάλει 90 λεπτό Μουρκ? Γιατί θα μπορούσε να πει ο Φερέιρα, ήταν κουρασμένος και δεν μπορούσε να βγάλει. Σεβαστό. Ναι. Αλλά από την απάντηση καταλαβαίνουμε ότι μπορούσε να βγάλει 90 λεπτό Μουργκ. Ναι. Και είναι ο παίκτης, ρε φίλε, που έχει βάλει 2 γκολ σε 2 μάτς. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο παίκτης που στο προηγούμενο λεπτό από αυτό που βγαίνει κάνει μια πολύ έχει ωραία. Ένα σουτ, ναι, βέβαια. Και κάνει μια πολύ καλή ευκαιρία. Και βγάζεις, και το βγάζει έξω μαζί με τον Ζίφκοβιτς για να βάλει τον Μπίσεσβαρ, που πραγματικά. Κακώς πίστεψα ότι η σέντρα που έκανε στο μάτς με την ΑΕΚ, η διάθεση που έδειξε, είναι η απαρχή ενός καλύτερου Μπίσε. Εντάξει, και χθες ήταν Χρήσανθε, μιλάμε τώρα, δεν θέλω να το πω. Αυτός είναι, ρε. Στέλνω, φάση, αυτός και, είναι ο Μπίσε. Και το κλείνω, Χρήσανθε, να πάμε και στον Κώστα. Η φάση που του έρχεται η μπάλα μπροστά στην τελική γραμμή και προλαβαίνει, βγαίνει out πρώτα ο Μπίσε Σβαρ και μετά η μπάλα. Εντάξει. Είναι ασύλλητο το που σου λέω. Δηλαδή να σου έρθει η μπάλα μπροστά και να προλάβεις να βγεις πρώτα εσύ out και μετά να βγει η μπάλα.
Να σου πω έλα κάτι. Ρε φίλε, εντάξει. Αυτά βλέπει ο προπονητής της Μπενφίκα φίλε και λέει τώρα. Όσα λέει. Σου λέει πως αποκλείστηκα από αυτούς. Ξαναλέω και το κλείνω, το βιάζουμε και τις επόμενες μέρες. Ο ΠΑΟΚ μετά το μάτς με την Μπενφίκα έχει δύο νίκες που καμία εκ των δύο δεν ήταν άνετη. Και η Λάρισα ζόρισε τον ΠΑΟΚ και φυσικά ο Όφη ανεξάρτητα από το 3-0. Με τον Ατρόμητο ΠΑΟΚ γκέλαρε, με τον Βόλο γκέλαρε, με την ΑΕΚ γκέλαρε. Με την, καλά με την Κράσνονταρ ήρθαν δύο ήττες, οκ. Okay. Με την Ομόνια γκέλαρε. Ναι. Αν κάποιος από αυτά μπορεί να βρει το καλό και να πει είδα και δύο-τρία πράγματα και τα κρατάω αυτά και είμαι αισιόδοξος για το μέλλον, οκ, okay, δικαίωμά του. Εγώ παιδιά συγγνώμη, τώρα που μιλάμε σήμερα 23 Οκτωβρίου δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί μπορεί κάλλιστα αυτό που είπα Χρήσανθε να είναι πολύ καλός προπονητής ο Αμπέλ Φερέιρα, απλά να μην κολλάει με τον ΠΑΟΚ και να μην κολλήσει ποτέ. Άρα θεωρείστε ότι μπορεί ένας προπονητής να αλλάξει την κατάσταση. Εγώ λέω ότι έχεις αρκετά πω, θέματα ξέρω, στο ρόστερ σου, έχεις αρκετά ζητήματα, Στέριο. Δεν έχεις καλύψει τα κενά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησες το καλοκαίρι και είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει, είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλούς παίκτες από την περσινή σεζόν. Κάτι ας πούμε που δεν είχε ο Άρης, κάτι που δεν είχε ο Παναθηναϊκός. Άλλαξες αρκετά πρόσωπα δηλαδή. Κάτι που και ο Ολυμπιακός. Φύγαν αρκετοί παίκτες, ήρθαν άλλοι ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ θεωρητικά ήταν μια ομάδα που θα έπρεπε να κάνει 4-5 προσθήκες. Αντί να κάνει 4-5 προσθήκες, έφτασε στο σημείο και έγιναν 3-4 βασικές αποχωρήσεις και δεν καλύφθηκαν τα κενά. Ή καλύφθηκαν με παίκτες που μέχρι τώρα δεν μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά σίγουρα δεν έκανε τις 4-5 προσθήκες που χρειαζόσουν. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνω και ότι είναι διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα. Αυτό, δηλαδή δεν χρειάζεται τώρα να πει κάποιος να το αναλύσει. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν διαφορετικά οικονομικά δεδομένα στον ΠΑΟΚ φέτος σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω επακριβώς τους λόγους, δεν πιστεύω ότι είναι μόνο το financial fair play. Είναι μια απόφαση ξεκάθαρη για μένα το Σαββίδη να μην χρηματοδοτεί με τον τρελό τρόπο που χρηματοδοτούσε μέχρι πρότινος, γιατί τρελός είναι για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι. Και αυτό βγαίνει. Αυτό βγαίνει. Λοιπόν, νομίζω τώρα έχουμε μαζί μας τον Κώστα. Κώστα, τι γίνεται, ρε φίλε. Έλα, ρε παιδιά, τι θα γίνει τελικά με το πρόβλημά μας. Έπεσε δουλειά σήμερα, Κώστα, ε. Όλη η πόλη ζει και αναπνέει στο ρυθμό του ντέρμπι. Βέβαια. Δέλτα αλφα κάπα, δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο στον Κώστα, να μας βάλει στο κλίμα. Τι έχουμε το Σαββατοκύριακο, φυσικά θα κάτσουμε να δούμε το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Οκ, συνάντηση με τους Δημήτρη Μελισανίδη, Βαγγέλη Μαρινάκη, Γιάννη Αλαφούζο και Μάκη Γκαγκάτση είχε αντιπροσωπεία των Διεθνών Συνομοσπονδιών, συνοδευόμενη από τον Μαρκ Κλάτεμπεργκ. Εντάξει, υπάρχει και... Ο Άρης που είναι? Δεν γνωρίζω. Ο πρωτοπόρος. Στην κορυφή. Ντροπή. Στο πλαίσιο της συνάντησης οργανώθηκε και η επίσημη παρουσίαση του Προέδρου της ΚΕΔ κ. Μαρκ Κλάτεμπεργκ στους ιδιοκτήτες και τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη των τεσσάρων ΠΑΕ που μετήχαν στη διαδικασία επιλογής του. Ήταν και ο Φούσεκ φυσικά ο τοποπαρατηρητής της UEFA FIFA και συζήτησαν όλοι μαζί την τρέχουσα κατάσταση του ελληνικού ποδόσφαιρου καθώς και τα θέματα που αφορούν τις διαδικασίες για την επικείμενη εκλογική γενική συνέλευση της ΕΠΟ η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 23 Νοεμβρίου του 2020. Εντάξει, αυτά μεταξύ άλλων στη συνάντηση των τεσσάρων με FIFA, UEFA και Κλάτεμπεργκ. Για πες Κώστα, έφτασε η ώρα, έφτασε η ώρα του πρωταθλήματος. Τελειώσαν τα ψέματα. Καταρχήν πολλοί ρωτάνε και αυτό πρέπει να πούμε. Και ανησυχούν. Αν θα γίνουν οι αγώνες. Αν θα γίνουν οι αγώνες. Και το ρωτάνε αυτό γιατί βλέπουν την κατάσταση που επικρατεί με κορονοϊούς και τα λοιπά. Όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι αντίθετο όσον αφορά στη διεξαγωγή την κανονική, τόσο του ντέρμπι στις 7.30 Ηρακλής ΠΑΟΚ στο Ευανόφιο, όσο και του αγώνα που ενδιαφέρει κατά την πόλη στο Αγρίνιο Μεσολόγγι Άρης, 5 και 4. Λοιπόν, αυτοί οι αγώνες γίνονται κανονικά. Όλοι οι αγώνες οι υπόλοιποι γίνονται κανονικά. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τον αγώνα του Λαβρίου, όπου υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, γιατί υπάρχουν αρκετά κρούσματα. Και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Κώστα, sorry. Να μην το ξεχάσω. Έχετε δει, Κώστα και Χρήσανθε, την κλήρωση της Football League 2, τι έγινε, της Football League? Ναι.
Ρε φίλε, είναι δυνατόν να έχει καθεί το μπαλάκι και να λέει μια κυρία σε μια άλλη που μπαίνει στο πλάνο, φέρ το, περίμενε λίγο, φέρ το τώρα και μπαίνει στο πλάνο. Και το βάζεις προτελευταίο. Φέρ το τώρα, τώρα, έχει την κυρία, δίπλα το πετάει το μπαλάκι μέσα. Ρε φίλε, είναι, δηλαδή φέτος με τις κληρώσεις, παιδιά, αν το σκεφτούμε, Super League, Basket League, Volley League, Football League. Ελλάδα, τα αγαπώ, παιδιά. Δηλαδή, είναι δυνατόν να γίνεται κλήρωση, να φτάνουν στο τέλος, να αντιλαμβάνονται ότι λείπει μπαλάκι, να λέει μια κυρία στην άλλη, φέρ το τώρα, τώρα, να έρχεται η κυρία ψύχρεμη, να πετάει σαν λέει από το μπαλάκι. Εντάξει, και να λέει και να πιερικός. Και να φεύγει. Ρε παιδιά, άντε κλείσε τα. Εντάξει, παιδιά, κλείσε τα μαγαζιά. Κλείσε τα. Ναι, τώρα. Άντε, εντάξει, τώρα φτάνει. Φτάνει. Κλείστε τη χώρα, γενικά κλείστε τη θα χώρα. Μου πεις αν δεν μπορεί να κάνει Super League μια κλήρωση. Θυμάστε τι έπος ζήσαμε εκείνη την μέρα. Περιμέναμε σαν τους βλάκες να μάθουμε κι εμείς την κλήρωση. Σιγά το τέτοιο, βάλει μια σειρά να δεις. Θα το μάθεις μετά, σιγά. Αφού ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν και ντέρμπι. Εντάξει, τι να περιμένω εγώ από τη Football League. Όταν η Super League δεν μπορεί να κόλλησε ο υπολογιστής, ο άλλος έκρυβε την κάμερα. Δεν τον είπε κανείς ότι κάθισε την κάμερα μπροστά. Έπεσε το δίκτυο, ήχο δεν είχαμε. Εντάξει, έλα, σε παρακαλώ. Δεν την είδαμε καν. Το μπάσκετ μπορεί να ξαναγίνει κλήρωση σήμερα, Χρήστα. Δεν κάτσε, μην το κουβεντιάζουμε. Πώς θα ξαναγίνει. Να βρεθεί η ομάδα που δεν θα παίξει, ξέρω εγώ. Τι όλα καλά, στο μπάσκετ, έγινε κλήρωση. Στο μπάσκετ έγινε κλήρωση. Δεν την είδαμε ποτέ πώς έγινε. Και οι δύο τελευταίες αγωνιστικές ότου θαύματος γίναν πρώτες. Κώστα, μπορεί να ήταν και για καλό που δεν τις είδαμε. Δηλαδή, άμα να βλέπαμε αυτά που είδαμε σε Super League και Football League, καλύτερα που δεν την είδαμε. Καλύτερα. Πιο καλό είναι αυτό. Μάθε και το πρόγραμμα και τελείωνε. Ναι, εντάξει, τώρα αλλά... Όσοι δεν το έχουν δει, το βίντεο είναι παντού. Που καλείται η κυρία, φέρ το τώρα, τώρα, λέει η άλλη πανικοβλημένη, έρχεται η κυρία. Πολύ ψυχραιμή όμως. Εντάξει, πετάει τον μπαλάκι με χάρη και φεύγει. Έκανε τη δουλειά της, μια χαρά. Λοιπόν, συνέχισε Κώστα, sorry. Τι ζούμε, ρε, τι ζέλασε, παρακαλώ. Ρε, λοιπόν, είναι χώρα τώρα αυτή και αθλητισμός. Να πούμε ότι πριν από λίγο πάω και ενημέρωση για τα τεστ κορονοϊού ότι είναι αρνητικά όλα. Εννοείται, ρε φίλε. Σε λίγο θα βγουν και, και του Ηρακλή. Υπάρχει μεγάλη σπουδή τώρα βεβαίως. Όλοι ψάχνουν, ρωτάνε τι γίνεται με το κορονοϊό, με τα τεστ των ομάδων. Να πούμε ότι για άσχετους με τον κορονοϊό λόγους αντικαταστάθηκε ο διαιτητής του αγώνα Ηρακλής ΠΑΟΚ, ο κύριος Σημεωνίδης Στυλιανός. Οπα. Αντικαταστάθηκε, δήλωσε κόλλημα και θα είναι στη θέση του ο κύριος... Ναι, Στέλιος. Ο γιος του Στέλιου λέγεται Στέλιος ο ένας. Φίλος μας, ο ναι. Στέλιος και Τόλης. Όλοι φίλοι μας είναι. Χαιρετίσματα. Κυρίως ο Αναστόπουλος είναι φίλος μας, Χρύσανθε. Όχι, εμένα είναι ο Σημεωνίδης. Εσένα είναι ο Αναστόπουλος. Που έφαγε τη χαρτοκορδέλα και ξανά έγινε το παιχνίδι. Έτσι. Εμένα είναι η Τσαρούχα, παιδιά, αν ξέρετε. Φίλοι μου. Τσαρούχα, δεν έχω καταλήξει πώς λέγεται. Είναι η Ευρωλίγκα είναι η Τσαρούχα. Και σύντομα NBA, Κώστα. NBA, θα τη χάσουμε σε λίγο. Θα πάει στο μαγικό κόσμο. Την είδηση, λοιπόν, να πούμε την είδηση ότι διαιτητής ορίστηκε ο κύριος Παπαπέτρου. Όνομα φωτιά. Διαιτητής Ευρωλίγκα. Δεν πιστεύω, Στέργιο, να βάλατε κανένα δαχτυλάκι. Όχι, Δεν ακούστηκε καλά, Κώστα. Να αλλάξατε. Το δάχτυλο, ναι, δάχτυλο. Δεν νομίζω, Κώστα. Ο ΠΑΟΚ κοιτάει μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές πώς θα παίρνει τις νίκες σε κάθε μάτς. Αυτό κοιτάει ο ΠΑΟΚ. Καλά. Δεν θα γελάσει πολύ τη Δευτέρα, Κώστα. Δεν θα γελάσει πολύ τη Δευτέρα. Στο λέω υπεύθυνα, δηλαδή. Εντάξει. Στο λέω υπεύθυνα. Ναι, ναι. Δεν κάνω τώρα πλάκα. Δευτέρα δεν θα γελάσει πολύ. Ένα τραπέζι με σουτζουκάκια. Χάνεις με σουτζουκάκια. Χάνω, ναι. Όχι, το χάνεις. Δευτέρα μην κάνεις τίποτα, μην κλείσεις τίποτα μετά την εκπομπή. Ένας από τους δύο θα κάνει το τραπέζι στον άλλον. Απλώς να μην φωνάξουμε τον Χρύσανθο γιατί. Διαδικτυακός. Και ο Χρύσανθος. Ο Χρύσανθος θα του στείλουμε μια φωτογραφία. Γιατί ρε, παιδιά. Δεν θα φάω πολύ. Είσαι σε καραντίνα, Χρύσανθε. Θα πάει να πάρει το διπλό στο Μεσολόγγι. Δύο μάτς θα δούμε δηλαδή αύριο. Ναι, βέβαια. 5 και 4 το Μεσολόγγι Άρης και 7,5 Ηρακλής ΠΑΟΚ. 68-66 και 98-91 τα σκορ. Από τώρα σας τα δίνω. Ναι. Χρύσανθε, λυπάμαι. Θα χάσεις με καλά στο Αγραβάνι. Εντάξει, Κώστα. Στο τέλος.
Ναι, γιατί δεν τον θέλατε εδώ και το σπίτι ήταν μικρό και τέτοια. Τώρα, καληνύχτα. Τριποντάκια. Τέσσερα τριποντά γραβάνης. Ο Καμπερίδης πριν από λίγο δήλωσε ότι είμαστε σε καλό επίπεδο ετοιμότητας και θα πάρουμε το διπλό. Ωραίος ο Σάββας. Στηρίζουμε. Έτσι. Τώρα, για το διπλό δεν ξέρω, αλλά τον στηρίζουμε. Να πούμε ότι όσον αφορά στα αγωνιστικά είναι των ομάδων και οι δύο μονομάχοι είναι πλήρης. Και ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ. Είναι εδώ και μια εβδομάδα σχεδόν σχετικά full τα roster, δηλαδή δεν λείπουν τραυματίες. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα θέμα με τον Χέρντον. Ο Ηρακλής είχε ένα θέμα με τον Τσαϊρέλη, πιο πολύ προληπτικά για να μην επιβαρυθεί το γόνατό του. Δεν έκανε προπονήσεις την προηγούμενη εβδομάδα, μια-δυο δηλαδή. Είναι όλοι εντάξει. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αύριο στο παρκέ. Κρύο φυσικά το ντέρμπι, χωρίς κόσμο, έτσι, και κλεισμένο το θυρών. Πολύ αυστηρά τα μέτρα. Όλη την ημέρα τώρα με αυτό ασχολούμαι. Περιορισμοί, λίστες, COVID κτλ. Κώστα, βάλε με στη λίστα. Εντάξει, βάλε με στη λίστα, θα έρθω τελικά. Αλήθεια. Τώρα αλλάξα γνώμη, βάλε με στη λίστα. Όχι, δεν θα έρθω, όχι. Γιατί για ένα τραπέζι σου ζουκάκια, σιγάρεση. Όχι, το διπλό είναι σίγουρο, άστο. Δεν μιλάω γι' αυτό. Α, είναι σίγουρο. Βέβαια. Παρένθεση ανοίγω τελευταία. Στις φυλακές Δομοκού, Τρικάλων και Μαλαντρίνου θα οδηγηθούν οι εγκέφαλοι, οι αρχηγοί της Χρυσής Αυγής, την ίδια στιγμή που συνεχίζεται να αγνοείται ο παπάς. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, Χρήστα και Κώστα. Πού είναι ο παπάς. Όποιος παίξει διπλό ΠΑΟΚ θα οδηγηθεί εκεί, στη φυλακή. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Χρήστο Παπά. Συνέχισε Κώστα και ολοκλήρωση. Διαφεύγει τη σύλληψη ο παπάς λόγω προσωπικών πεπιθήσεων, είπε ο δικηγόρος του. Όχι, δεν διαφεύγει γι' αυτό. Όχι, σου λέει μπορείς να μην τελικά χρειάζεται να μπει φυλακή, γιατί να μπει τζάμπα τώρα. Όχι, παιδιά. Όχι. Προσωπική πεπίθηση, παιδιά, σημαίνει στάση έναντι του ζητήματος. Δεν λέω ότι επειδή είναι τάδε. Τέλος πάντων, λέμε το ίδιο πράγμα. Θεωρεί ότι μπορεί στην έφεση να δικαιωθεί, οπότε σου λέει γιατί να κάνω φυλακή. Διαφεύγει γιατί ενώ έκανε το μάγκα, τώρα που είναι να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις, την κοπάνισε. Αυτός είναι ο λόγος, Κώστα. Αυτό. Κανονικά ναι. Όπως και ο άλλος που ήρθε και είπε είμαι εδώ, με βλέπετε, δεν είναι το βουλευτικό αξίωμα κτλ. Και όταν βγήκε η ποινή είναι στις Βρυξέλλες. Κοκοκό δηλαδή. Τι. Μαγκιά, οπότε μπορούμε, εκ του ασφαλούς. Οπότε, Κώστα, κάνε λίγο μία σύνοψη τι περιμένουμε Σάββατο και Κυριακή. Κοίταξε, καταρχήν να πούμε χθες ότι είχαμε σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ στην Ευρωλίγκα. Δικαίωση πάρει. Δεν ισχύει. Δικαίωση πάρει, ο οποίος μας έδωσε απόδοση 3, έτσι. 3, ναι, ναι. Όχι 53. Δηλαδή είναι σημαντικό αυτό. Θα τον έχουμε και σε λίγο και θα μας τα πει. Είναι σημαντική η νίκη αυτή του Παναθηναϊκού με κορυφαίο τον Νέντοβιτς, ο οποίος έβαλε 7 τρίποντα. Χρυσαφισά και σένα. Έτσι. Έτσι λέει. Συνέχισε Κώστα. Δηλαδή. Συνέχισε Κώστα. Έτσι λέει ρε παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι, τόσα βάζω Κώστα. Ναι, ναι, Χρυσαφέ, άμα βάζεις... Συνέχισε Κώστα. Συνέχισε Κώστα. Πάμε στο διάλειμμα. Θυμάσαι όταν παίζαμε... Που έβαλα και ένα από το κέντρο. Το θυμάσαι? Ναι, στο γήπεδο της ΜΕΝΤ. Θυμάμαι. Έτσι, μπράβο. Θυμάμαι, πράγμα. Ήτανε τότε η περίοδος που ο Θεός κοιμότανε. Εγώ δεν ξέρω, εγώ ξέρω την πήκε. Πάμε Κώστα, πάμε στο διάλειμμα. Μπήκε, ναι, μπήκε. Σήμερα στις 9.30 Ευρωλίγκα, Νόβα Σπορτς 1, Μπάγερν Μονάχο Ολυμπιακός. Δεν την ξέρω αυτή την διοργάνωση, πάμε παρακάτω. Δεν την ξέρουμε εδώ στην πόλη μας, δεν ξέρουμε τι είναι. Είσαι και εσύ με τους θεσμούς, Αυτή η πόλη δύσκολα θα δει Ευρωλίγκα, όπως θα δει και δύσκολα και Champions League τα επόμενα χρόνια. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στα δικά μας. Ας το δούμε. Ο μεγάλος ΠΑΟ και τα λοιπά. Σε 3 χρόνια θα είμαστε έτοιμοι για Ευρωλίγκα για να τη σηκώσουμε. Λοιπόν, άρα επίσης έχουμε Περιστέρι Κολοσσός, το οποίο θα γίνει το παιχνίδι. Τώρα μιλάω για αύριο Α1. Ωραία. 5 και 4. Μεσολόγγι Άρης 5 και 4. Ηρακλής ΠΑΟ και 7.30. Όλο το παιχνίδι από την ΕΡΤ. Το ΕΡΤ Sports ζωντανά. Το μάτς του Άρη. Και την Κυριακή το μάτς του Άρη θα είναι στο λεγόμενο γυριστήρι που το λέω εγώ. Μια βλακία και μισή. Μαζί με τα άλλα... Δεν θα υπάρχει κάπου στο διαδίκτυο άλλα... μεμονωμένο.
5 και 4. Ναι. Στο Earth Play, ναι, θα υπάρχει. Στο Earth Sports. Ωραία, ωραία. Υπάρχει, στο Earth Sports. Ναι. Θα το δείχνει κανονικά όλο. Λοιπόν, και την Κυριακή παίζει Παναθηναϊκός Λάρισα. Σε κουράσαμε, Κώστα, για πες. Όχι, είναι ένας εδώ έξω από το γραφείο που φωνάζει τώρα γι' αυτό. Εντάξει. Και φοράει και στον αμφιφόρμα, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, είπαμε τα αγωνιστικά, είπαμε το πρόγραμμα. Αρχίζει το πρωτάθλημα μπάσκετ με όλες τις παλινοδίες, όλα τα προβλήματα. Τέλος πάντων, μακάρι να μην έχουμε ζητήματα με COVID κτλ. Να δούμε καλό μπάσκετ. Δυστυχώς ο κόσμος θα λείπει. Ξεκινάμε με τοπικό ντέρμπι. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Εντάξει, τα υπόλοιπα επί της οθόνης και επί του μικροφόνου. Μεταδόσεις θα έχουμε από παντού. Σχόλια θα έχουμε από παντού. Δευτέρα στην εκπομπή θα αναλύσουμε το πόσο ο Μάικ Μουρ πέτυχε 27 πόντους απέναντι στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Και πώς κατάφερε να συγγύσει τον Τζερμέν Λόβι άμυνα του Ηρακλή. Μόλις τους 2 πόντους μένε στα 7 εντός παιδιάς. Και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά στην εκπομπή της Δευτέρας. Ωραία. Ευχαριστούμε, Κώστα. Θα αναλύσουμε από Δευτέρα και την προετοιμασία για το δεύτερο μεγάλο ντέρμπι, το άλλο Σαββατοκύριακο, Άρης Ηρακλής, όπου Άρης θέλει οπωσδήποτε την νίκη μετά την ήττα στο Αγρίνιο. Μάλιστα. Κώστα, και εσύ θα θες νέο προπονητή μετά την ήττα και από τον Άρη. στο ποδόσφαιρο, γιατί ρίχνω μόνο πεντάρες και τεσσάρες ο Ηρακλής Αμπελοκήπων που συνεργάζεται με τον Άρη Θεσσαλονίκη. Πού παίζει αυτή η ομάδα, Κώστα, που συνεργάζεται ο Ηρακλής της Θεσσαλονίκης? Άμα σου πω ότι δεν ξέρω. Μπράβο, Κώστα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για από μένα. Εντάξει, παίξαμε προχθές, ρίξαμε 5. Κλείσε. Κλείσε. Ευχαριστούμε, Κώστα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Ερχόμαστε, να ξέρετε. Έγινε, Κώστα. Δεν ακούγεσαι καλά. Έλα, φτάνει. Φτάνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κώστα Κούση. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα μπάσκετ επιτέλους. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα, Ejection Service, Χρήσανθε, για να μην ψάχνεις και μαλώνεις με τη σύζυγο και τα παιδιά που είναι το βιβλιαράκι. Το άφησα, Χρήσανθε, στο ντουλαπάκι. Δεν είναι στο ντουλαπάκι. Δεν σκάω το κάθισμα, δεν είναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπαίνεις στο διαδίκτυο Google Store και App Store, είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS, κατεβάζετε την εφαρμογή του Ejection Service και ενημερώνεστε εγκαίρως για το τι εργασίες χρειάζεται το αυτοκίνητό σας. Ejection Service, ρύθμιση και έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σας, εάν χρειάζεται. Απόλλωνος 18 κατ' οτούμπα, τηλέφωνο 2310-933-787. Περάστε για ένα απλό έλεγχο, εντάξει, για να μην πληρώσετε τα μαλλιά της κεφαλής σας, αν αφήνετε το αυτοκίνητό σας, το αφήνετε. Κάποια στιγμή θα παραπονεθεί και αυτό. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω τούμπα. Είναι η ώρα για πίτσα Mr. Gold από τη μία το μεσημέρι και τη μία τα ξημερώματα, 2-3-10-62-85-86. Εξυπηρετούμε, Χρήσανθε, και κεντρικά αλλά και δυτικά, φυσικά ανατολικά λίγο μας έχετε ρηγμένους. Εντάξει, πολλές προσφορές πίτσες στην καλύτερη ποιότητα της πόλης, με τα καλύτερα υλικά, μακαρονάδες, σαλάδες, καλτσόνι, πενιρλί, αλλά και πιάτα ημέρας. Αλλάζει κάθε μέρα το μενού από 2,80 η μερίδα και φυσικά η Intervention, Χρήσανθε, επίσημος χορηγός στη Super League. Έτσι. Κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Είναι μαζί μας όπως κάθε μέρα η Intervention. Τεράστια γάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots με πολλά jackpot από 10 διαφορετικούς καζίνο προβάντες. Και φυσικά το παραδοσιακό, το ορθόδοξο στοίχημα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, handball, αλλά και πολλά ειδικά στοιχήματα. Όλες οι επιλογές και cash out και σχετικά handicap. Και live streaming και 24ωρη υποστήριξη στα μέλη της Intervention. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με Χρήσανθο φυσικά και με Πάρη Τσελεπίδη που και χθες τα πήγε περίφημα. Να δούμε τι γίνεται με την ΑΕΚ, αν υπάρχει κάτι νεότερο με το show του Λιβάγια. Εντάξει, πόσο υπομονή να κάνεις με το Λιβάγια, ρε Χρήσανθε. Δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και τα κουβεντιάζουμε σε 2-3 λεπτάκια. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παρέα με Χρήσανθο. Παρέα και με τον Πάρη. Πάρη, τι γίνεται, ρε φίλε. Καλησπέρα σε Στέριο και Χρήσανθε. Πού είναι ο Κώστας? Είχε δουλειές. Είναι δυνατόν. Κάνουν απολύμανση το Ιβανόφιο. Να έρθει ο ΠΑΟΚ να πάρει το διπλό. Ενώπιση της πρεμιέρας, Επιτέλους θα γίνει κι αυτή. Και η πρεμιέρα στην Α1. Πάλι καλά. Για πες και σε διακόψω, Στέριο. Για πες με χωρίς. Καταρχήν, πάρε αν είδες την κλήρωση της Football League. Το λέγαμε και νωρίτερα με τα παιδιά. Με την κυρία που έφερε το χαμένο μπαλάκι. Όχι, δεν είδα. Έκτακτη είδηση. Συγγνώμη, δε φέρει. Χρήσανθος. Τι, πες να χρήσανθος. Αθλήτρια του Άρη. Συγγνώμη. Στο μπάσκετ βρέθηκε θετική στο COVID, τέθηκε σε καραντίνα. Αναβάλλεται το παιχνίδι Ηρακλής Άρης.
που ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο Ιβανόφιο. Δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ. Μάλιστα. Αθλήτρια, λοιπόν. Έτσι όπως το είπες, και γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την αθλήτρια αυτή και με όποιο άλλο κρούσμα που μπορεί να έχει ακουστεί, και θα ήθελα και τη δική σου άποψη με αφορμή και όλα αυτή την έκτακτη σου, ακούγεται πολύ άκομψο. Λες και είναι θετικός ο οποιοδήποτε άνθρωπος, αθλητής ή αθλήτρια, σε ντόπινγκ. Okay. Γιατί εντάξει, ο κορονοϊός είναι απλά στην καθημερινότητά μας. Σωστά. Δηλαδή δεν είναι κακό να πούνε ότι ο Χρήσανθος, ο Πάρης, ο Στέργιος, ο Κώστας έφυγε να είναι θετικός σε κρούσμα εξέτες. Σωστά. Γιατί κακό πολύ μυστικοπάθεια. Εδώ βγήκε προς τα έξω ότι είναι θετικός ο Χριστιανό Ρονάλντο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Να το δούμε και έτσι. Ένα star, okay, που έχει εκατομμύρια followers στο Instagram και fan και το ξέρει καλύτερα από μένα, έκανε γνωστό ότι είναι θετικό στον κορονοϊό. Δηλαδή δεν είναι ντρόπη. Έτυχε να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάποιο δακτυλοδεικτούμενος αν είναι θετικό στον COVID-19, σωστά? Όχι, αλλά είναι προσωπικό δεδομένο. Ναι, αλλά πρέπει ο ίδιος. Δείχνει Χρήσανθη, δείχνει και πάρει, δείχνει και υπευθυνότητα, γιατί δεν μπορεί ο καθένας που βρίσκεται θετικός να παίρνει 58 τηλέφωνα ή 100 τηλέφωνα, παιδιά, έχω κορονοϊό. Αν είναι και άτομο και ναι, δημόσιο πρόσωπο ή αθλητής, τέλος πάντων, ενημερώνει και δημόσια, και οι άνθρωποι που έχουν πλησιάσει κάνουν και αυτοί τα κουμάντα τους. Για μένα η υπευθυνότητα δείχνει και όχι τίποτα άλλο. Άρα εσύ λες τέτοιο σωστά, ότι δεν γίνεται γνωστό το εκάστοτε όνομα? Σωστό, είναι το σωστό πάρει να γίνεται να το λέει ο αθλητής. Όπως έκανε για παράδειγμα ο Στοχ ή ο Χριστιάνο. Ναι. Ο Στοχ βγήκε και είπε: ο Στοχ, παιδιά, έχω κορονοϊό. Εντάξει, οκ, σας ενημερώνω. Εντάξει, θα το ξεπεράσω. Ο Άρντα δεν το έκανε, ας πούμε. Ο Άρντα δεν ήταν στον ΠΑΟΚ, δεν ήταν? Όχι, ήταν στον ΠΑΟΚ, δεν έκανε γνωστό, ήταν το δεύτερο κρούσμα. Ναι, όταν ήταν στον ΠΑΟΚ. Όταν ήταν στον ΠΑΟΚ, ναι, πριν από λίγους μήνες, το καλοκαίρι. Ναι. Για μένα δείχνει υπευθυνότητα το να ενημερώσεις φίλους και γνωστούς, παιδιά. Είναι αυτό που είπε και ο Πάρης. Δεν έγινε και τίποτα, είναι στην καθημερινότητά μας. Ούτε στίγμα είναι, ούτε αμαρτία, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ούτε δακτυλοδεικτούμενος κάποιος. Έτσι, έτσι. Εντάξει, θα πρέπει να μείνει 2 εβδομάδες σε καραντίνα. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα? Τι να κάνουμε δηλαδή? Εδώ μένουν πόλεις ολόκληρες σε καραντίνα. Περαστικά στην αθλήτρια του Άρη. Ωραία, φυσικά περαστικά. Πάρη, είδες τότε στο παιχνίδι χτες, την Τούμπα? Ναι. Εσύ τότε από ψηλά, εγώ τότε χαμηλά. Από τον αγωνιστικό χώρο. Ας μην μιλήσουμε για το μάτς της Τούμπας, εκτός αν έχεις κάτι να προσθέσεις στην ήδη μεγάλη κουβέντα που γίνεται από χθες το βράδυ. Όχι, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε μεταμορφωμένος, απόλυτα δικαιολογημένα, στο δεύτερο ημίχρονο μετά από 1-2 αλλαγές που γίνανε. Δεν ήταν καθόλου τυχαία η μεταμόρφωση της ομάδας, θεωρώ. Από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Έτσι, δηλαδή και η έξοδος του Εσίτη. Γι' αυτό το χάλασε μετά ο Φερέιρα μόνος του. Ναι, με πρόλαβε ο Χρήσανθος. Γι' αυτό μετά το χάλασε μόνος του Φερέιρα. Τη μεταμόρφωση και την ξεμεταμόρφωση μετά ο ίδιος. Που έβγαλε τον Μουρ και τον... Και τον Ζίφκοβιτς. Και τον Ζίφκοβιτς. Μου επιτρέπετε να πω κάτι? Όσο θέλεις. Άλλο, ωραία, πού ήταν ο Φερέιρα πριν έρθει στον ΠΑΟΚ? Στην Μεγάλη Μπράγκα. Το είπαμε, Πάρη, το είπαμε. Έτσι δεν είναι. Άλλο η διαχείριση μιας ομάδας με την Μπράγκα, όπως είναι η Μπράγκα, και άλλο η διαχείριση μιας ομάδας με την πίεση που έχει ο ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή θα δείτε πώς θα μεταμορφωθεί ο Παναθηναϊκός με τον Πόλωνα. Πολύ σύντομα, και τον βολεύει και η διακοπή ξανά που έχει την εθνική ομάδα. Ναι. Τότε θα φανεί η δουλειά του Πόλωνα, μετά τη διακοπή των 2 εβδομάδων. Βέβαια θα κερδίσει τώρα στο Βόλο Παναθηναϊκός. Έτσι, στο τεμπούτο του Πόλωνα, το επίσημο. Οκ. Okay. Με το Βόλο, πού παίζει, μέσα ή στο Βόλο? Στο ΆΚΑ, στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ παίζει. Στο ΆΚΑ. Ένας Μπόλωνη πάρει, ένας Μπόλωνη σε πτωτική πορεία, αν πάρουμε την καριέρα του. Αλλά δεν πάει να είναι ένας καλός προπονητής, εντάξει. Ακριβώς. Και απίστευτα οξυδερικής και τα λοιπά. Ναι, 100%. Ένας προπονητής ανδρικής ομάδας και όχι ένας προπονητής ακαδημιών. Αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά με το Χρήστοντας. Άλλο Όγιος της Ακαδημίας στην Μπαρτσελώνα, άλλο Πεντράθα τότε στον Ηρακλή, άλλο ο Πογιάτος τώρα στον Παναθηναϊκό. Μπορεί όχι ο καλύτερος χαρακτήρας ο Μπόλωνη, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά σίγουρα ένας πολύ έμπειρος και οξυδερικής προπονητής. Δεν το συζητάμε. Σωστά. Σωστά. Τέλος πάντων, στα πολύ γρήγορα όσον αφορά τις Αθήνες και πέραν της πρεμιέρας στην Α1, να πούμε πλέον ότι νομίζω ότι προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της κυρίως και της κούρασής της στο ταξί, από την υπερπροσπάθεια κόντρα στον ΠΑΟΚ με τις απουσίες που υπήρχαν, το ταξίδι για την Πορτογαλία και το παιχνίδι με την Μπράγκα.
και στην η κούραση η οποία βγήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, παρά το ότι στέκονται αρκετά στις κουβέντες οι οποίες γίνονται μετά το τέλος του μάτς, στις αμένες ευκαιρίες του Ολιβέιρα. Η Μπράγκα αξιοποιεί την έδρα της, κέρδισε αυτό το παιχνίδι, καλύτερα πλέον να στρέψει την προσοχή της στο πρωτάθλημα. Στον Ολυμπιακό προσπαθούν να διαχειριστούν, και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό, την επόμενη μέρα αυτής της μεγάλης νίκης, όπως ήρθε στο φινάλε της καθυστέρησης κόντρα στη Μαρσέικ με 1-0, και στον Παναθηναϊκό, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, κινούνται στους ρυθμούς του Πόλων εν ώψη του παιχνιδιού με τον Βόλο. Αυτά όσον αφορά σε επιγραμματικά τα τελευταία νέα από την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό να μας δικαιώνει χτες κόντρα στην Φενέρ, γιατί πολύ απλά πήγε το παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα στον ρυθμό της Φενέρ. Ό,τι έκανε στη Μόσχα με τη Χίμ και ό,τι έκανε στη Βαρκελόνη με την Μπαρσελόνα, το έκανε και τώρα κόντρα στη Φενέρ, και την κέρδισε απόλυτα φυσιολογικά και σχετικά εύκολα μέσα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη με δεδομένα τα προβλήματα τα οποία είχε, και δείχνοντας ότι αρχίζει να στροφάρει και να μπαίνουν σιγά σιγά και οι ξένοι στην λογική του Βοβόρα. Ναι. Πάρε, πριν πάμε στην αγαπημένη μας ενότητα, πώς περιμένεις το ξεκίνημα, στην πάλι ποτέ Α1 και τελευταία χρόνια Basket League, τι περιμένεις να δεις? Εύχομαι στο σύνολο των αγώνων και σαν αγώνες μεμονωμένους. Ωραία. Εύχομαι να μην δω πολλά κρούσματα κορονοϊού. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε αναβολές παιχνιδιών όπως το Λαύριο Προμηθέας. Έτσι, θα είναι σημαντική η απουσία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά του Ολυμπιακού. Έτσι, θεωρώ πως ο ΠΑΟΚ θα είναι η μέρα με τη νύχτα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Το έχω πει ούκο λίγες φορές. Και μακάρι ο Άρης να μπορέσει να ανταποκριθεί, να πάρει τις νίκες που θέλει στο ξεκίνημα της χρονιάς, ώστε να πάρει και ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος, αποβάλλοντας έτσι την πίεση την οποία μπορεί να τη φέρουν τα αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να έρθουν στην πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα. Όσον για τον Ηρακλή, νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία μαζεύτηκε πολύ νωρίς, έχει δουλέψει αρκετά, καλύπτει σε αυτό το διάστημα με τη δική της πλευρά και την δική της λογική να διαχειριστεί την απώλεια της συνέχειας του ευρωπαϊκού της ταξιδιού μετά τον αποκλεισμό από την συνέχεια της πορείας στο Champions League της FIBA. Παρότι πρώιμο στάδιο, Πάρη, μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση για το αν κάποια από τις τρεις ομάδες της πόλης είναι καλύτερη σε σχέση με τις άλλες δύο, ή δεν μπορούμε να το πούμε αυτό ακόμα? Νομίζω ότι έχω την αίσθηση, περιμένουμε τον Άρη να δούμε πώς θα παρουσιαστεί. Έτσι, θεωρώ ότι για τον Άρη αυτά τα παιχνίδια είναι τα πονηρά και τα παιχνίδια στοίχημα να τα κερδίσει, όπως ήταν στο κύπελο στο κυβερνήσιο με τον Ιλικό, ή αυτά τα παιχνίδια με τον Χαρίλα Τρικούπη και ανάλογης λογικής. Θα είναι ένα περίεργο προτάσμα, δεδομένου ότι θα υπάρχουν 12 ομάδες, και από τους τρεις έχω την αίσθηση πως ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής έχουν ένα μικρό προβάδισμα σε σχέση με τον Άρη βάσει του υλικού το οποίο διαθέτουν, και μεταξύ των δύο, του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή, έχω την αίσθηση πως θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το πως αυτές οι δύο ομάδες θα παρουσιάσουν την απαιτούμενη χημεία από το ξεκίνημα για να μπορέσουν να πάρουν και τα αποτελέσματα. Είναι πολύ νωρίς να κρυφθούν οποιοδήποτε από τις δύο, όποιο και αν είναι το αυριανό αποτέλεσμα ανάμεσα στον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ. Βάσει του ελληνικού στοιχείου, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυτούς τους τρεις παίκτες που έχουν την αίσθηση ότι πρέπει να αποδείξουν κάτι. Ο Παπαντονίου στη δεύτερη συνδία του στον ΠΑΟΚ, ο Τσαλμπούρης στην πρόκληση που εμφανίζεται ξανά στην καριέρα του μετά την παρουσία του στην ΑΕΚ, και ο Καμπερίδης είναι μεγαλύτερη της πρόκληση να δέσουν με τους ξένους που είναι σαφώς καλύτεροι από πέρσι, και να αποδείξουν ότι ο ΠΑΟΚ στην αφετηρία του προαθλήματος μπορεί να είναι ένα κλικ λίγο πιο πάνω από την Ανακλή. Δηλαδή, με τη σειρά από τις τρεις ομάδες της πόλης μας, έχω την αίσθηση πως τη στιγμή αυτή, όπως παρουσιάζεται ο ΠΑΟΚ, είναι λίγο πιο μπροστά από την Ανακλή, και ο Άρης καλείται να διαχειριστεί αυτά τα προβλήματα και τις πονοκεφάλες με τον ΠΑΝ για να μπορέσει να έχει ένα αξιόμαχο σύνολο, και περιμένοντας πολλά από τους παίκτες οι οποίοι ήρθαν, είτε τον Σούλερ, είτε τον Τσάλμερς, είτε από τους παίκτες οι οποίοι παρέμειναν, και κυρίως τους ξένους. Ωραία. Ο Άρης δηλαδή θα περιμένει τα περισσότερα από τους ξένους του, πιστεύω, και με τους Έλληνες πάντως να είναι το κλειδί στην αμυντική του λειτουργία που θα δώσουν όθηση και στην επίθεση. Τι έβγαλε η μελέτη σου πριν σας αποχαιρετήσουμε? Ωραία. Ένα παιχνίδι από κάθε άθλημα. Τέλεια. Στις 3 η ώρα
νίκη για την αγαπημένη μας Σάκαρη, που αντιμετωπίζει μετά από 5,5 χρόνια ξανά την Τινήσια on Zabber, με τη Σάκαρη να είναι στο 26 και τη Zabber στο 32, και επειδή οι δύο αθλητές να έχουν κερδίσει με 2-0 τα δύο της παιχνίδια στην Οστράβο. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η δικιά μας η Σάκαρη δίνει τα outsider, θα πάμε μαζί της. Στις 7.30 τη Β' Γερμανία θα πάμε με τον Άσο της Νιρεμβέργης. Ναι, ναι. Στο παιχνίδι το οποίο είναι στην Αυλαία, και ένα παιχνίδι το οποίο εγώ το είδα νωρίτερα περίπου στο 2.45, μπορεί και να πέσει στην πορεία κόντρα στην Καρσούλη. Ωστόσο, η Νιρεμβέργη είναι μια ομάδα η οποία θέλει να αποδείξει ότι έχει αφήσει πίσω την περσινή της προβληματική χρονιά και ότι θα διεκδικήσει μέχρι τέλους την άνοδο. Και στην Ευρωλίγκα θα πάμε τον Άσο της Χίμκι κόντρα στην Μακάμπη, έτσι ώστε η ομάδα από τη Μόσχα να καταφέρει να πετύχει επιτέλους για αυτήν την πρώτη της νίκη μετά από 4 συνεχόμενες ήττες. Σάκαρη, Χίμκι και Νιρεμβέργη λοιπόν. Για Σαββατοκύριακο κάτι σε Basket League? Έχει ασχοληθεί ακόμα? Όχι. Πρέπει να τα βλέπουμε μέρα προς μέρα. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή, φίλε. Τι να κάνουμε δηλαδή? Να έρθουμε Σάββατο να κάνουμε εκπομπή? Ωραία, μπορώ να κάνω. Αν με πάρετε τηλέφωνο, δεν θα αρνηθώ να βγω. Ωραία. Ακόμα και στον Δημήτρο Δανακτή. Ωραία. Χρήσαν, δεν φρόντισε το. Οπότε ας περιμένουμε. Για διευθέτησε το αν θέλει. Δώσε εντολές στους συναδέρφους. Εντάξει. Έτσι. Δεν έχει παιχνίδια. Αύριο έχει καταρχήν και Α2, μην το ξεχνάμε αυτό. Καλά, λίμωνο. Α2, δεν θυμόμαστε. Ωραία. Νομίζω ότι αξίζει ο Άσος για το Μαρούσι. Μάλιστα. Ωραία. Για δες το. Ωραία. Νομίζω το Μαρούσι, ναι, δεν θα σε γελάσω, αλλά ήταν πρόδειο αγωνιστικών εκτός, εντός. Δεν έχω, περίμενε, θα σας πω τώρα, αφού κάνουμε την κουβέντα εκεί. Όχι, δεν το βλέπω. Να είναι τουλάχιστον σε επιλογές, τουλάχιστον εκτός ο ΠΑΠ, έτσι που δεν υπάρχει. Μάλιστα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Πάρη. Και σε εσάς, καλή συνέχεια. Χάρηκα που σας άκουσα. Και εμείς. Χρήσατε τη Δευτέρα, έχουμε εκπομπή? Όχι. 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 Η απόφαση της διοίκησης... Τιμούμε τον Πολιούχο. Έτσι, ήταν να τιμήσουμε τον Πολιούχο. Μάλιστα. Οπότε θα πούμε από τώρα χρόνια πολλά στους Δημήτριδες, στις Δήμητρες. Έχει πολύ λαό. Εντάξει. Ωραία. Και τα λέμε δηλαδή την Τρίτη τώρα. Την Τρίτη τα λέμε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ναι. Εδώ μου λένε ότι κάνα δυο παίκτες του Άρη έχουν και αυτοί συμπτώματα τώρα. Ωραία, φίλε. Είναι δύσκολα τα πράγματα, Στέργιο μου. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά νομίζω. Δεν υπάρχει ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο στο Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει και Άρης. Ας ελπίσουμε οι ομάδες μπάσκετ, ο καθένας θα το μετερίζει του, να το ευχαριστηθεί. Πάντως δεν γίνεται να είμαστε και οι τρεις χαρούμενοι, χρήσατε την Τρίτη ή το Σάββατο, ναι, την Κυριακή, όποτε θέλεις. Εντάξει. Και θα περιμένουμε. Θα είμαστε εγώ με σένα. Ναι, είναι ένα σενάριο που είναι πιθανόν. Εντάξει, που είναι πιθανό. Αν και ξαναλέω, δεν έχουμε εικόνα ομάδα ξεκάθαρα για καμία από τις ομάδες. Όλη προσδοκία, ναι, εκφράζουμε και μεταφράζουμε λίγο τους παίκτες ότι να μπορεί να γίνει, αν κάνουν καλό σύνολο κτλ. Τουλάχιστον, Χρήσανθε, για εμάς τους δύο, δεν θα αντέξω ποτέ ξανά, ούτε φέτος ούτε του χρόνου, να περάσω το περσινό. Δεν θα το. Δεν, πραγματικά. Αλήθεια, ήταν κάτι το ασύλληπτο. Οκ, okay, θα δούμε τώρα αν οι ομάδες μας κάνουν το κάτι παραπάνω ή απλά περιοριστούν στο να κάνουν μια αξιοπρεπή χρονιά. Πάντως, σε καμία περίπτωση, για τον ΠΑΟΚ μιλώντας, δεν θα το αντέξω ποτέ ξανά αυτό το πράγμα το περσινό. Να μετράμε κάθε φορά τα κουκιά, κάθε φορά να χάνουμε κουκιά, και ευτυχώς ήρθε ο κορονοϊός, που λέει ο λόγος. Αν και είναι πολύ, έτσι, πολύ άτοπη κουβέντα, αλλά πάνω στην κουβέντα έτσι για τον ΠΑΟΚ, λέγεται κατά κόρον ότι χωρίς τον κορονοϊό ο ΠΑΟΚ μπορεί να ήταν και στην Α2. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Παραμένετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί για το επόμενο τρίωρο ο Γιώργος Ζαγόρας με τον Ζάχο Ντρούλινγκ από τις 2 μέχρι τις 5. Και θα έχουμε πρόγραμμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Καλό μεσημέρι, Χρήσανθε. Για χαρά. Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί, ξαναλέω, Γιώργος Ζαγόρας και Ζάχος Ντρούλινγκ. Τα λέμε μαζί πάλι Τρίτη, λίγο μετά τις 12.